Γεια, πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους κουμπροχούς πιπεροκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες καμπτουδόθε, πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό! Να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικά, μια οριτζινάλε, μια ατόφια ζουμουσάδα. Έχω στην κονσόλα, κυρίες και κύριοι, μόνο εσύ, αγόρι μου, μόνο εσύ καλός, και ο Κιώσης δεν λέω, ο Κιώσης καλός, αλλά μου έχω Σωτήρη δασκαλάτσι, η Τακάμης, κουζουλά αγόρι, καλός το παιδί. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Κωστής Θεσσαρός στο μικρόφωνο, Μάη Αφεντομουτσουνάρ. Πάμε το επόμενο δίωρο να δούμε τι γίνεται στην παραθλητική επικαιρότητα, να κάνουμε σουξουμούξου, να ακούσουμε τα ποταπά μας, να βγάλουμε γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και όχι μόνο γενικότερα, και το κυριότερο, να μπορέσουμε να φτιάξουμε λίγο το κέφι του Κοσμάκη σε αυτές τις δύσκολες μέρες, σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό είμαστε εδώ. Έλα, 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 σας θέλω, χαμογελαστούς. Παιδιά, τι ομίχλη σήμερα, τι παίζει, τι φάση που λένε οι πιτσιρικάδες. Τι φάση, δηλαδή να μην βλέπεις ούτε μπροστά το καπό του αυτοκίνητου. Τίποτα. Σήμερα ήταν ένα θέμα, βέβαια έχει το ενδιαφέρον του, έτσι, γι' αυτό με το αεροδρόμιό μας φυσικά, καταπληκτικό. 2018. Και άμα κάνει μια ομιχλίτσα, δεν πετάει τίποτα, παιδιά. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Πόδι. Πόδι. Ναι, ναι, μια χαρά. Εδώ τώρα ξυστήνω να μολύσει και μερικούς σκουτούς μες στην πόλη. Και ένα γορίλε στην ομίχλη νούμερο 2. Όμορφα. Όμορφα και ωραία. Ελάτε στην παρέα μας. Ανοίξαμε το σουξουμούξου. Ανοίξαμε το πρόσωπο βιβλίο. Το μαποτεύτερο. Ανοίξαμε το Facebook. Τι κονόμησε αυτό το παλικάρι ο τύπος, έτσι. Δηλαδή, πες μου εσύ τώρα, τι έχει οικονομήσει. Με ξά φάτσα τον βλέπεις και λες είναι κλασικός μπούφος. Κλασικός, έχει φάτσα μπούφου. Και είναι ο άνθρωπος διάνοια, γιατί σκέφτηκε. Πατώντας βέβαια πάνω στο Μουμπίμπι, από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Έτσι, σε ένα πανεπιστήμιο μέσα, ποια είναι η πιο όμορφη, ποιες είναι οι 10 καλύτερες, αρχίσαν ο ένας με τον άλλο, από εκεί ξεκινάει. Όλο αυτό είναι που. Αυτό είναι που σέρνει. Θυμηθείτε λίγο την Τρία, την ταινία. Θυμάστε η Τρία πώς ξεκινάει. Η ταινία, θυμάστε, δείχνει ένα ιστιοφόρο, ένα από εκείνη τη εποχή. Δείχνει μια τρίρη, τη δείχνει. Ανοίγει το πλάνο, δείχνει άλλη μία. Ανοίγει, δείχνει άλλες δύο. Τρίτο καραβάκι, τέταρτο, πέμπτο, ανοίγει το πλάνο και είναι χιλιάδες καράβια. Χιλιάδες καράβια! Τα οποία όλα η Ελενίτσα, η αντίστοιχη ωραία Ελένη της εποχής, γιατί και τώρα έχουμε ωραία Ελένη στα μεσημεριανά, με Νεγάκι. Πάντα φίλε στην πεντάδα, στη Frisbee List, ασυζητητή. Παρότι τα χρόνια περνάνε, βλέπεις. Δεν τις αφήνουν αυτές να γεράσουν, ξέρεις, πέφτει περιποίηση να πούμε. Αλλά θέλω να πω. Και δεν είναι τυχαία η εισαγωγή μου πριν πάω στους χορηγούς για τα καράβια. Ελπίζω, επειδή ο ελληνικός λαός έχει φροντίσει για τις παροιμίες του, δηλαδή σε εποχές που ήταν ψυχολογικά καλά και δεν ήταν ευνουγισμένος από διάθεση, που είχε ρε παιδί μου όρεξη για ζωή, αυτά με τα κρασάκια του, με τις παρέες του, με τα συμπόσια παλιά, τώρα τ' άλλο, με τη ζωάρα του, με μια χώρα ευλογημένη με τον ήλιο, αυτά κτλ. Έβρισκε και ωραίες παροιμίες. Μία παροιμία που είχε. Εφεύρει ο Έλληνας και συγχωρέστε να τρώτε πρωινό, είναι το καράβι που αργεί, σκατά είναι φορτωμένο. Εμείς, βέβαια, ελπίζουμε 100% να μην ισχύει αυτό στην περίπτωση του Μολέδο και να τελειώσει επιτέλους σήμερα το σύριαλ. Θα πάω μετά στο καράβι. Πάμε σε παρακαλώ, σύριαλ. Έλα, έλα, Σωτήρη δασκαλάκι! Για τις ανάγκες της μικρής ιστορίας, οι διάλογοι είναι στα ελληνικά. Και όχι στα σλοβάκικα και στα βραζιλιάνικα. Και τίποτα να μην είναι να συμβεί, φίλε, με αυτή τη μουσική περιμένεις κάτι. Λέει, τέλος, ψαρώνει, φίλε, τέλος. Φίλε, θα βγει το. Του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 
σήκωσε το, το κινητάκι. Τουτ. Ναι, τι ναι ρε μάλα, τι ναι, τι ναι. Ρε Ροντρίγκο, ρε Ροντρίγκο. Έλα νομός. Τι κάνεις. Φίλε, είδες ποιοι μπαίνουν σε Survivor. Ρε Ροντρίγκο, τι θα γίνει. Σε περιμένουμε. Στο Survivor. Ποιο Survivor, σε περιμένουμε εδώ στην ομάδα. Τι θα γίνει με σένα.
καλά μιλάμε, μπήκε η Όλγα Φαρμάκη. Με ακούς που σου μιλάω? Τι γίνεται? Τι να γίνει? Φοβερό μου, Μπίκη. Ε, δεν είναι? Ποια ρε? Η Φαρμάκη. Ξέρεις ποιος άλλος μπήκε? Ποιος? Αυτός, 1-0. Ρε σιάστε αυτά εδώ πέρα, έχουμε εκτεθεί να πούμε. Έχει γίναμε σύριαλ. Στις πρωινές ραδιοφωνικές εκπομπές. Αυτός εκεί που έχει τις χτένες στο επώνυμο βάζει... βάζει χαλί από την... από τη λάμψη. Με έχεις εκθέσει. Γιατί βγήκαν μαζί βόλτα στην παραλία? Κυριακή, στο χωριό? Ρε άνθρωπε του Θεού, σε περιμένουμε εδώ πέρα, τι θα γίνει με τη διαπραγμάτευση? Εγώ είμαι okay, με την ομάδα μιλήσατε? Μιλήσαμε και με την ομάδα, αλλά... εδώ... φτάσαμε Φλεβάρι μήνα, πότε δεν είναι στο Γιου Βαλεντίνου? Και μπαίνει που λες η Φαρμάκη, ρε φίλε. Καλά μιλάμε. Δεν μπορεί να μην είναι ψηλή. Αλήθεια λες, ψηλή δεν είναι. Αλλά όμως φίλε, τρομερό κορμί, έτσι και προσωπάκι. Λένε φήμες. Φήμες, τι λένε οι φήμες? Λένε λοιπόν Λούμπος ότι ο Χριστοδουλόπουλος το βρέμε λαχρινάκι με πότης Φαρμάκη το έγραψε για την Όλγα Φαρμάκη. Άσυχτη ρε! Δεν το ξέρα. Δεν μου λες, τελικά ο Βαρδής ο μικρός δεν μπήκε? Ε, δεν μπήκε ο μεγάλος, εγώ δύσκολο να πει Λούμπος. Δεν μπήκε ο μικρός, όχι, είναι άκυρο. Άντε ρε φίλε! Άκυρο, Θέλεις να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις? Ναι, ναι, να συνεχίσουμε, είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο. Τι άποψη έχεις για την τρύπα του Όζοντος? Φίλε, πολύ μεγάλη πληγή. Δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλη. Πιστεύω θα έπρεπε να είναι πιο μικρή, έτσι δεν είναι? Για τον Σταλόνε που θέλει να γυρίσει το Ρόκι 52, πώς το βλέπεις εκεί? Τι να πω ρε παιδί μου για αυτό το θέμα, δηλαδή θέλω να πω, τι θα φοράει, γάντια του μπόξ θα φοράει ή πιεσόμετρο? Δεν ξέρω. Πάντως χαίρομαι που και σήμερα μπήκαμε στη διαπραγμάτευση. Αλίμονο, τι θα γίνει τώρα, θα έρθεις, γιατί πάλι με έβγαλε στο χωματόδρομο? Θα έρθω ρε παιδί μου. Υπάρχει μια παροιμία που λέει παρακαλετό μου μπιμπιπ, ξενόγα μπιμπιπ. Η δική μου θέλω και το Μιστακίδη. Το Μιστακίδη! Δεν δίνω το Μιστακίδης. Ναι ρε παιδί μου, το θέλω δανεικό, έλα να παίξει λίγο και okay. Τι άλλο θα μας ζητήσετε δηλαδή? Βρακή δεν έχει ο κόλος σας, λουλούδια θέλει ο... σας! Μας έχετε ζαλίσει τον έρωτα! Λουμάς, δεν νομίζω ότι το έχεις με τη διαπραγμάτευση, μέρα εξηγηθείς. Τι, γιατί δεν το έχω, δεν το ορίστε. Έξεις, εγώ δεν έπαιζε στο Λιχτενστάιν, εδώ έπαιζε όλο το διάστημα, μπορώ να σταματήσαμε πιάς νωρίτερα, περίμενες να υποκάψαμε την Ιντερνασιονάλ και να το έχουμε κάνει τώρα σύριαλ. Ζηλεύει ο Γιάνγκος Δράκος. Δεν. Τι δεν? Δεν πάει άλλο αυτό. Γιατί με βασανίζεις, γιαβρί μου? Γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί μας ταλαιπωρείς? Γιατί? Σου πω κάτι, σου πω ένα μυστικό. Το έχεις κάνει όλο λάθος από την αρχή, φίλε. Όλο. Δηλαδή τι? Όταν ξύπνησες, κατάλαβες ότι έχεις πετάξει ένα τεράστιο χαρταετό καπαμαρό αυτούς, από αυτούς που δεν έχουν μύτες. Το κατάλαβες? Τώρα εντάξει, θα έρθω δηλαδή. Δεν μου λες, αληθεύει ότι χώθηκε και ο γάβρος? Εννοείται ότι χώθηκε και ο γάβρος. Εννοείται. Εντάξει, μην ανησυχείς, θα έρθω. Απλά, εντάξει. Είμαι λίγο, όπως κατάλαβες, λίγο κι εγώ, είμαι λίγο γιούχου. Είμαι λίγο κοκορόκο, σαν χαρακτήρας. Θα έρθω. Κοίταξε τώρα, μας ζάλισες που μας ζάλισες. Δεν πιστεύω να έρθεις για... για 6 μήνες. Όχι για 6, για 4. Ναι ρε, δεν πιστεύω να έρθεις για 4. Όχι, θα τα βρούμε μετά. Διαπραγματευτείτε μετά με την Ιντερνασιονάλ. Εντάξει, το καλοκαίρι δεν τη βρούμε την άκρη. Καλά, μου έχει πει ο Μάτος ότι είναι πολύ ωραία πάνω, Έλα πάνω να παίξει, δεν έχει για διακοπές. Και ο Αζεβέδο. Δεν παίξει ακόμα ο Αζεβέδο, βέβαια σε λίγο καιρό, αλλά και αυτό μου έχει πει συγκλονιστικά πράγματα. Άντε, έλα ρε πουλάκι μου, μα τα έκανε τα ούλια. Έλα να πούμε. Μα τα έχει κάνει σαν τα αρρώστατα τη Goodyear. Τέλος πάντων, μπορώ να φύγω επειδή έλεγε για καράβι που αρχεί. Άμα μου βρεις γρήγορα ένα χαλί μουσικό που έχει τη λέξη καράβι μέσα, έρχομαι σήμερα, το αργότερο αύριο. Έχεις 10... Έσκασες. Άντε, τελειώνετε! Love. Oh! Exciting.
μόνο μου μπίπι πάνω στο καράβι. Δεν υπήρχε άσχημη παιδιά, δεν υπήρχε χοντρή. Ήτανε... Περνούσα κάστρο και άλλοι ήθελαν να ανέβει πάνω, τους λέει όχι. Την άλλη φορά που ανέβηκαν οι χοντρές, είδες τι έγινε με τον Τανικό. Όπου δεν υπήρχε θέμα εκεί, έψαχνε ο καπετάνιος. Ρε παιδιά, έχω το ίσκι, ρε παιδιά! Λίγο πάγο σε αυτό το κολοκάραβο να μην υπάρχει, λίγο πάγο! Κατέβα στην κουζίνα, καπετάνια! Πάγο έχουμε, ξεχάσαμε να φέρουμε. Καλά, ρε πίπιδες! Τι καράβι είναι αυτό δηλαδή! Τι καράβι είναι αυτό να μην υπάρχει λίγο πάγο! Πήγαινε πάνω στο εστιατόριο, θα βρεις. Ρε παιδιά! Λίγο πάγο, ρε παιδιά! Α! Εντάξει, καπετάνια, μην ανησυχείσαι, λίγο θα έχουμε όσο πάγο θέλεις. Τεράστια ποσότητα. Σέρβικο πλοίο ο Τιτανικός. Άμα δεις το πλάι, αυτό αποκλειστικά το έχετε ακούσει από την εκπομπή πάλι. Στο πλάι γράφει Τίτανιτς. Σέρβος. Πώς λέμε, Βλάνταν Τίτανιτς. Γκόικο Τίτανιτς. Έτσι, Μίλος Τίτανιτς. Έτσι απλά. Ντούσαν Τίτανιτς επίσης. Νομίζω πιο καλά δεν ακούγεται, Ις Δράγκο Τίτανιτς. The Love Boat. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Εμείς θα σας τρελάνουμε. Αυτά με το σύριαλ. Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες? Πληρωμή 290 χιλιάρικα στο Βάζελο. Μέρος του ποσού των 140 χιλιάδων ευρώ θα πληρωθεί στον παίκτη, καθώς το φύλλονται τα χρήματα αυτά από τους πράσινους. Η συμφωνία προβλέπει τον δανεισμό του Κωνσταντινίδη και κάτσε από τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι. Ολοκληρωμένος ο δανεισμός και τα λοιπά σου ξουμούξου. Και οι Βάζελοι ζήτησαν και τον Μιστακίδη. Τώρα, έχει δύο αναγνώσεις το θέμα. Κάποιον πρέπει να χαιρετήσω. Θα θυμηθώ, να ξέρετε, θα θυμηθώ ποιο πρέπει να χαιρετήσω. Έχει δύο αναγνώσεις το θέμα. Η μία λέει ότι σε καμία περίπτωση, δεν συζητάω για πώληση. Αυτό ούτε καν μπαίνει στην συζήτησή μας, έτσι. Δηλαδή ότι ο Μιστακίδης μπορεί να πάει εκεί για να μείνει ή να μπει οψιόν για να τον κρατήσουν, γιατί με τι να τον κρατήσουν κιόλας, με χαμόγελα. Με ματάκια, βλεφαρίδες, δεν νομίζω. Αλλά λέω ότι υπάρχουν δύο όψεις. Η μία λέει ότι στο τελείωμα του πρωταθλήματος, στα 13 εναπομείναντα παιχνίδια και στις μάχες που θα γίνουν στους 5 αγώνες που απομένουν για την κατάκτηση του κυπέλου και πάλι, γιατί τόσοι είναι, τα δύο μάτς με τον Ατρόμητο, ο ημιτελικός και ο τελικός, σωστά. Τα θυμάμαι, τα δύο με τον Ατρόμητο. Άλλο ένα διπλό παιχνίδι είναι, διπλά δεν είναι και μετά τα παιχνίδια. Και ο τελικός, 5 μάτς, 13 και 5, 18. Απλά πραγματάκια. Σκεφτείτε, φτάνουν τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών για να μετρήσετε τα μάτς που μένουν και να σας γράψει η ιστορία. Να γραφτείτε στην ιστορία. Να κερδίσετε την αιωνιότητα. Να κερδίσετε την αθανασία. Γιατί νομίζετε ότι αν πεθάνετε και φύγετε από αυτόν τον... ευλογημένο τόπο, άμα δείτε θυμαράκια ανάποδα, θα σας ξεχάσει κανένας αν έχετε πάρει το πρωτάθλημα το 2018? Κανένας. Ιστεροφημία το λέγανε οι αρχαίοι. Λέμε λοιπόν ότι για το θέμα του Μιστακίδη, δύο όψεις. Η μία όψη του νομίσματος λέει ότι στην φάση που είμαστε δεν πρέπει να φύγει κανένας. Πολλό μάλλον δε ένας ο οποίος το μάτι του γυαλίζει, έχει γυρίσει τρελαμένος και όσο τον βάλει θα σκιστεί, θα παθιαστεί και θα δώσει ό,τι μπορεί. Και μπορεί να σου δώσει ένα γκολ, εγώ λέω. Ένα γκολ. Εγώ δεν λέω ότι ξαφνικά ο Μιστακίδης θα μπει και θα παίζει βασικός. Είναι λίγο δύσκολο μετά από τόσο μεγάλη αποχή. Αλλά σου λέω το εξής. Έχεις ένα τέτοιο παίχτη που ξέρεις ότι όπου και να μπει και όποτε και να μπει θα πραγματικά... θα καταθέσει ό,τι έχει και δεν έχει από τις δυνάμεις του. Τον δίνεις για να φύγει. Δεν λέω αντίπαλος. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι αντίπαλος, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί που παλεύει για την κατηγορία. Τον δίνεις. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη, διαφωνώ με τη δεύτερη όψη. Εγώ συμφωνώ με την πρώτη. Δεν τον δίνεις τον παίκτη. Παιδιά, αυτά είναι τα λεφτά. Αυτή είναι η ιδανική. Ο Κάτσε και ο Κωνσταντινίδης. Θέλετε, αν δεν θέλετε, σί και με καντάρ. Αν δεν θέλετε, ευχαριστούμε πολύ. Απαντήστε μας σε 2 ώρες από τώρα. Αρκετά μας αλύσατε τον έρωτα. Δεν έχετε μαντήλι να κλάψετε. Και παρόλα αυτά, έχουμε και παιδευόμαστε. Πολύ λάθος, κύριε Μίχελ,
Όλος ο τρόπος. Πολύ λάθος, κύριε αθλητική διευθυντά. Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας και με όλο το σεβασμό και στη θέση σας. Είναι ανεπίτρεπτο. Ο άλλος είναι οι μηθανείς, δεν έχουν να πληρώσουν ξενοδοχείο στη Λιβαδιά, δεύτερο βράδυ που έμειναν, δεν έχουν μαντήλ να κλάψουν και μας βγάζουν την ψυχή στις διαπραγματεύσεις. Ποιος είναι ο ισχυρός από τους δύο? Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι σε θέση ισχυρού από τους δύο? Όλο αυτό λοιπόν είναι λάθος και δημιουργεί και μια ένταση χωρίς κανένα λόγο. Και άκουσα ότι χώθηκε και ο Γαύρος. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Κάπου το διάβασα, κάπου το είδα σε ένα site. Χώθηκε και ο Γαύρος να χαλάσει τη μεταγραφή. Δηλαδή αυτά τα έχεις καθαρίσει από την αρχή. Δεν το αφήνεις το πράγμα να ξυνήσει. Και είπα την παροιμία, καράβι που αργείς κατά είναι φορτωμένο. Δεν πρέπει να το αφήνουμε αυτό το πράγμα να φτάνει και να γίνεται serial. Μπαμ, μπαμ! Καθαρίζει την ιστορία, γεια σας. Παίρνεις τον παίκτη, φέρνεις και τον επιθετικό. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτός ο Ρουμάνος, ποιος είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης, διεθνής με την Εθνική Ρουμανία, 31χρονος, ο Κεσέρου, πώς τον λένε. Τελειώνεις και με το θέμα του αμυντικού χαφ. Και γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Για ποιο λόγο πάλι να βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση? Το ημερολόγιο σήμερα είναι 17 Ιανουαρίου και να έχουμε πάλι αυτά τα θέματα. Η δεύτερη λοιπόν, να πω και τη δεύτερη όμως όψη του νομίσματος, γιατί έχει και αυτή κάποιους υποστηρικτές, λέει ο Μιστακίδης εδώ δεν πρόκειται να πάρει πολλά παιχνίδια, δεν πρόκειται να πάρει χρόνο, τον στέλνεις εκεί που θα είναι έτσι όπως έχει αποψηλωθεί ο Βάζελος από παίχτες του, φεύγουν όλοι, θα έχει σίγουρα γεμάτα 90 λεπτά για να πάρει χρόνο. Διαφωνώ. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Άλλος αποφασίζει, άλλος κανονίζει. Θα έπρεπε το θέμα να έχει τελειώσει ήδη. Θα έπρεπε οι παίχτες να είναι ήδη εδώ. Και να προπονούνται. Πάλι θυμάστε που λέγαμε εκεί μέσα στα μέσα Δεκεμβρίου, λίγο μετά τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ότι παιδιά, μην φτάσουμε πάλι 30 Ιανουαρίου και οι παίχτες έρθουν τελευταία στιγμή να μπουν, να προπονηθούν, να ενσωματωθούν, γιατί δεν είμαστε μήνα Αύγουστο να πούμε, είναι μπροστά όλη η σεζόν. Εδώ είναι μετρημένες οι μέρες που είναι μπροστά. Είναι μετρημένες. Και ξέρετε αν είμαστε άνθρωποι πεσημιστές ή μόνιμα γκρινιάριδες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί, δηλαδή μπορεί να μας προσάψει το οτιδήποτε άλλο στο χαρακτήρα μας, μάλλον στο χαρακτήρα της εκπομπής, αλλά δεν είμαστε της μύρλας και της γκρίνιας. Όμως δεν μπορούμε να μην πούμε ότι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή, κατάντησε ένα σύριαλ κακόγουστο, γι' αυτό και βάζουμε και τη λάμψη από κάτω. Πρέπει να τελειώσει απλά τα πράγματα, δηλαδή, τόσο πολύ θέλαμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Δεν μου αρέσει αυτό, δηλαδή, φαίνεται σαν να είμαστε εκεί και να παρακαλάμε τώρα και όχι δεν τον δίνουμε και όχι δώστε τον μας και όχι για λίγους μήνες και θέλω και αυτό, να και θέλω και εκείνο. Δηλαδή, και αυτοί βλέπουν αν και πόσο πολύ τον θέλεις. Αντί να είναι αυτή στην ανάγκη να παρακαλάνε που ο παίκτης τους έφευγε χωρίς να πάρουν φράγκο, που του χρωστάνε και λεφτά, πώς γίνεται πάλι και βρεθήκαμε εμείς τώρα να έχουμε μεταξύ μας μια τέτοια αναμπουμπούλα και αναστάτους? Είναι λάθος όλο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν πρέπει να ακούσει ότι είναι ωραίο όλο αυτό. Κάθε μεταγραφή έχει τις δυσκολίες, δεν αντιλέγω, αλλά εδώ έχουν γίνει πάλι λάθη. Από τον τεχνικό διευθυντή αυτό είναι ο υπεύθυνος. Δηλαδή αυτή ακριβώς είναι η δουλειά του. Δεν έπρεπε όλο αυτό. Ξανακατέβηκε χθες στην Αθήνα. Ξανά διαπραγμάτευση. Προφανώς θα δώσουν και παραπάνω χρήματα. Οι άλλοι θέλουν και το Μιστακίδη. Δηλαδή σε μια κατάσταση τέτοια. Πας, κύριε, αυτό και αυτό και αυτό. Θέλετε? Ναι. Σήμερα τι είναι? Είναι σήμερα, είναι Δευτέρα. Μέχρι αύριο το μεσημέρι στις 12 θέλουμε απάντηση, Σαμπάοκ. Αν δεν μας δώσετε απάντηση, θα πάμε να πάρουμε το Χατσερίδη που περιμένει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι θα έπρεπε να. Έτσι, δηλαδή, έτσι το έχω εγώ στο δικό μου το μυαλό. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν μου αρέσει ο ισχυρός ΠΑΟΚ να μπαίνει σε μια τέτοια κατάσταση. Ένα παζάρι και ξαφνικά. Δηλαδή, οι άλλοι πραγματικά δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Τους φεύγουν όλοι οι παίκτες. Πας λοιπόν, τους σώζεις στην ουσία. Τους σώζεις γιατί? Γιατί εκεί είπαμε μπράβο. Στον τρόπο με τον οποίο ο Ιβάν Σαββίδης προσεγγίζει το πράγμα. Δεν θέλω να γίνω ίδιος με τους άλλους. Δεν θέλω να σου πάρω στη φουστιά. Βάζω φι μπροστά. Να σου πάρω τον παίχτη με μπινιά. Με προσφυγή και τζάμπα. Και δεν ήταν ήδη εδώ. Όχι, πάω. Βλέπεις ότι εγώ πηγαίνω με τον ωραίο τρόπο. Τον αξιοπρεπή. Με τον τρόπο τον κυριλέ.
Ενώ δεν το αξίζεις εσύ που έρχομαι να διαπραγματευτώ μαζί σου, γιατί με έχεις τρυπήσει άπειρες φορές στο παρελθόν. Βλέπεις όμως ότι δεν είμαι ίδιος. Εγώ δεν εκμεταλλεύομαι την κατάστασή σου, την ένδυά σου, τη φτώχεια σου, την ανυπαρξία την οικονομική, τη διοικητική. Δεν την εκμεταλλεύομαι. Και όπως βλέπετε, ο άλλος μην περιμένετε να εκτιμήσουν τίποτα. Δηλαδή τι θα έλεγαν, ναι είδες, μπράβο, ήρθανε, δεν μας τον πήραν τον παίκτη ελεύθερο. Δεν μας κάναν μπινιά. Περιμένετε να δείτε λίγο πού θα πάει ο Χουλτ. Ήδη χθες βγήκαν δημοσιευματάκια ότι πάει στην Nottingham Forest. Α, άτσα, γλουγλου, καρά, που έλεγε ο Σταυρίδης. Άρα το πουνάκι μου, άρα, καρά, στη Nottingham. Από όλες τις ομάδες του κόσμου, από όλες τις ομάδες του κόσμου, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάει πού ο Χουλτ στην ομάδα που είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης ιδιοκτήτης. Τρελή σύμπτωση. Τρελή σύμπτωση. Για να δούμε. Θα βγουν οι κύκλοι του Βάζελου να πούν ότι ήταν ο ΠΑΟΚ πίσω από την προσφυγή του Χουλτ. Άμα θα πάει στον Ολυμπιακό. Και τελικά ποιος. Αυτός 1-0. Ποιος ήταν πίσω από την προσφυγή του Χουλτ. Αν πάει στην Nottingham, αν πάει στην Nottingham Forest. Και μην μου πείτε σύμπτωση. Ότι πήγε στην Νότια Μοχώ. Σύμπτωση. Ναι, ναι, παιδιά, τυχαίωτε δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και σε 6 μήνες το καλοκαιράκι θα δεις που θα πάει ο Χουλτ. Λέω τέλος πάντων, αυτά επειδή πάρα πολύ λάσπη έπεσε το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν πηγαίνουμε εμείς, ενώ μας έχουν τρυπήσει η συγκεκριμένη πράσινη ομάδα πάρα πολλές φορές και στο κοντινό παρελθόν και στο μακρινό, πάμε τον ωραίο τρόπο και βλέπεις ότι κάνουν και το δύσκολο. Δεν ξέρω τι υπάρχει από πίσω. Διότι πουλάκι μου ψιθύρισε και το είδα και κάπου γραμμένο ότι ενεπλάκι στην ιστορία υπάρχει εμπλοκή Ολυμπιακού στην ιστορία του Μολέδο. Και διόλου απίθανο. Αυτοί πολλές φορές έχουν μπει και πήραν παίχτη μόνο και μόνο να τον πάρουν για να μην τον πάρουμε εμείς. Δηλαδή δεν έχει αποδειχθεί άπειρες φορές. Όχι μια και δυο, πολλές. Όλο λοιπόν αυτό ήταν λάθος. Καταρχήν οι ωραίες δουλειές, έχουμε πει πολλές φορές, γίνονται στο μούχτι. Πηγαίνει σε μια ανυποψίαστη στιγμή, εκεί κάπου γύρω στο Νοέμβριο, όχι 30 και 20 Ιανουαρίου. Πας στο Νοέμβριο και λες στον παίχτη, έλα εδώ. Δεν έρχομαι να σου κάνω καμία ανήθικη πρόταση. Δεν προσεγγίζω ποδοσφαιριστή που είναι άλλης ομάδας, αλλά ακούω ότι υπάρχουν προβλήματα. Ότι είσαι απλήρωτος. Το σκέφτεσαι μαζί με το μάνατζερ. Το σκέφτεσαι μήπως να φύγεις το Γενάρη. Θέλω να ξέρω. Αν σκοπεύεις να φύγεις, αν σκοπεύεις να κάνεις προσφυγή ή αν δεν κάνεις προσφυγή, γιατί εμείς δεν θέλουμε έτσι με τέτοιο τρόπο, έλα να συζητήσουμε. Έλα να τα βρούμε. Και δεν ασχολείται κανένας. Τώρα κατεβαίνει ο Μίχελ στην Αθήνα και το ξέρουν όλοι. Και οι αντίπαλοι μας και όλοι. Είναι λάθος, παιδιά. Αυτό. Να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τη στρατηγική. Στο μούχτηρε. Πας, μπαμ, μπαμ. Κλείνεις τον παίκτη, τελειώνεις. Και αν θέλετε να το προχωρήσω και παραπέρα, αφήνεις και διαρροή, ενδιαφέρεται για το Μολέδο Ολυμπιακός. Τον έχει κλεισμένο εσύ τον παίχτη και παίζεις και επικοινωνιακό παιχνίδι. Αφήνεις να διαρρεύσει μια ωραία φήμη, μια ανάσα από το Μολέδο Ολυμπιακός. Βγαίνουν αυτοί να διαψεύσουν, να κάνουν, να ράνουν κτλ. Μια ανάσα. Και χρακ τον ανακοινώνεις. Και φαίνεται και επικοινωνιακή νίκη απέναντι στο μεγάλο αντίπαλο. Τον παίχτη που τον είχε κλεισμένο. Λίγο ρε παιδιά. Βάλτε λίγο, θέλει και λίγο φαντασία το πράγμα. Εδώ μιλάμε για ένα αλυσβερίσι, για ένα θέατρο. Είναι πραγματικά ένα θέατρο. Έχει πολύ επικοινωνιακό μέσα. Πέρα από την ουσία, ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, δεν αντιλέγω. Υπάρχει μέσα, όπως καταλαβαίνετε, και πολύ επικοινωνιακό παιχνίδι. Δεν είναι κάποιοι που βάζουν σφραγίδες σε ένα υπόγειο. Δεν είναι κάποιοι που φτιάχνουν ένα κουτί σε ένα εργοστάσιο. Δεν είναι κάποιοι που οδηγάνε μόνοι τους μια ταλίκα μέσα στη νύχτα. Και απασχολεί μόνο αυτόν που οδηγάει ή μόνο αυτόν που φτιάχνει το κουτί. Εμπλέκονται εκατομμύρια άνθρωποι. Που είναι οπαδοί, φίλαθλοι, ακροατές, αναγνώστες. Έχει να κάνει άμεσα με το θεαθήνε και με το φαίνεστε πέρα από την ουσία. Αυτό θέλω να πω. Κλείνουμε. Ούτε χορηγούς είπα ούτε τίποτα. Τους ξέρετε, τους λέω κάθε μέρα.
ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, Huawei τηλέφωνα ειδικά αυτό το διάστημα και η σειρά Y και η P9, P10 Lite, εκπληκτικά τηλέφωνα σε συγκλονιστικές τιμές. Για αυτό που δίνουν, για αυτά που δίνουν, οκταπύρινα με τις κάμερες, μεγαπίξελ, τρομερά χρώματα, τρομερές δυνατότητες, φοβερές ταχύτητες για το ίντερνετ και η Mate τη σειρά. Εκπληκτικές τιμές σε σχέση με αυτό που δίνουν. Άλλων εταιριών τηλέφωνα, να μην λέμε τώρα, τα ίδια πράγματα τα έχουν σε τριπλάσιες τιμές. Εδώ τώρα μπήκαν στην αγορά οι άνθρωποι της Huawei και σαρώνουν. Και σαρώνουν. Θα τα βρείτε στην Ανδρέα Παπαδρέου 10, στο Κορδελιό, εκεί στην ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολίδης, 50 συν 1 χρόνος. 51 χρόνια δίπλα στον πελάτη, δίπλα στον καταναλωτή, δίπλα στον άνθρωπο που θέλει τα ηλεκτρικά στο σπίτι, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Φυσικά δεν ξεχνάτε όλα στα όρθια, ο ωραιότερος, ο νοστιμότερος γύρος της πόλης. Πήγαμε προχθές, μας τρέχαν τα σαλάκια. Οι πίτες ούτε να λιγωθούμε, αλάδωτες, υπέροχες, τα κρέατα φρεσκότατα, μοσχομύριζε ο τόπος. Φάγαμε και δεν καταλάβαμε ούτε φούσκωμα, ούτε τίποτα. Μου λέει ο άνθρωπος, τα έχω φροντισμένα όλα. Τίποτα χημικό μέσα, όλα πεντακάθαρα. Πολύ μερακλής ο Δημήτρης, πολύ μερακλής. Του λέω, φίλε, εγώ λόγω της. Λόγω του θέματός μου, τα έχουν απαγορεύσει αυτά. Λόγω του ζαχάρου. Έφαγα σήμερα μετά από πόσο καιρό και δεν αισθάνθηκα το παραμικρό φούσκωμα. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Και στα δύο καταστήματα, και στη Λεωφόρο Στρατού και στην Κωνσταντινούπολος 37. Μην ξεχνάτε φυσικά και τα δύο κρεοπολία μας. Δεν δώσαμε κρεατάκια χθες και σήμερα, γιατί είχαμε ένα θέμα με τα SMS, θα σας πω. Πιθανόν να το κάνουμε τηλεφωνικά αύριο. Θα δώσω και κρέατα, θα δώσω και τραπέζια στη Λαδόκολα, θα δώσουμε τα πάντα. Τον καλύτερο μας εαυτό εννοείται. Αυτά. Μας στεναχωρεί όταν βλέπουμε πράγματα που δεν είναι ευχάριστα. Δεν είναι ωραίο αυτό το serial πάλι. Καταφέραμε πάλι, εγώ λέω, σημαντικότατος ο παίκτης, βεβαίως. Σημαντικότατος ο παίκτης. Ναι, είναι λάθος όπως έγινε. Λοιπόν, ξαναλέω, τα δύο κρεοπολία μας, κρεοπολείο Άγγελος στην Νάπολη, κρεοπολείο Μιχάλης στον Εύωσμο, υπέροχα εδέσματα. Εκλεκτά, ένα και ένα. Νοπά κρέατα, φυσικά τα πάντα και χειροποίητα και σούξου μούξου. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα ανοίξουμε και γραμμούλες 21 του μηνός στις 2 στο Λευκό Πύργο. Πέρα από κόμματα, πέρα από παρατάξεις, δεν δίνουμε δικαίωμα σε κανέναν να καπηλεύεται. Και τη σημαία και την ονομασία και την αγάπη μας για την πατρίδα. Αυτό δεν έχει να κάνει με κόμμα. Όποιος μπλέκει κόμμα σε αυτό το πράγμα είναι για μένα κατακριτέος. 100%. 100%. Όπως επίσης, τώρα πάω στο τύρι μου στο διάλειμμα, έχεις δίκιο. Όπως επίσης, κατακριτέος αυτός που πρωτοέβαλε την κουβέντα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, δεν έχω πει ποτέ τη λέξη στον αέρα. Ποτέ. Αρνούμε να πω ακόμα και αυτόν τον όρο. Εκεί θα πατήσουν τώρα να πούνε, ρε παιδιά, εσείς τόσο καιρό τι λέτε εφήρομ. Πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη. Εσείς δεν το λέτε. Και τι μπορείς να τους πεις δηλαδή. Ποιος είναι αυτός ο εγκληματίας που το επέτρεψε αυτό να πει. Εμείς δεν το λέμε ούτε έτσι. Βαρντάρσκα είναι η χώρα τους, Σκόπια θα το λέμε. Κανένας. Κανένας. Και περιμένουμε μήπως και αναβληθεί η ώρα του παιχνιδιού. Μήπως πάει αργότερα, γιατί είναι τρεις το μάτς. Εκτός και αν πάμε. Δύο η ώρα είμαστε εκεί. Όλοι οι σύνδεσμοι, να πω, ανακοίνωσαν έτσι με τη σειρά του σύνδεσμοι ΠΑΟΚ ότι θα είναι εκεί. Δεν είναι ένα θέμα, το ξαναλέω, πολιτικό. Δεν έχει να κάνει με πολιτική. Έχει να κάνει με την πατρίδα μας. Με τα χώματά μας τα οποία τα παραδίδουμε σε αυτούς το όνομα. Δεν πάνε να το λένε, το βλέπω συνέχεια. 150 χώρες το λένε. Εντάξει. Δηλαδή επειδή το λένε οι άλλοι, πρέπει να το πούμε. Δεν καταλαβαίνετε ότι αν εμείς το πούμε. Αν εμείς δεχτούμε αυτόν τον όρο, τελειώνει η ιστορία. Εμείς, μα είναι δικό μας το όνομα. Οι άλλοι, ο Ιρλανδός, να πούμε ο Ζιμπαμπουανός, πάει να το πει όπως θέλει, δεν τον απασχολεί. Δεν είναι δικό του το όνομα. Θα τον ένοιαζε, θα του άρεσε, ας πούμε, του Ιρλανδού, ξέρω εγώ. Ναι, έβγαινε και μια δίπλα χώρα και λεγόταν και αυτή η Ιρλανδία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, ζούμου σου, λέμε και κάθε πίκρα και με. Χρόνια πολλά στους Αντώνηδες σήμερα. Χρόνια πολλά στις Αντωνίες. Χρόνια πολλά στη Ρία Αντωνίου, αυτό το ξανθό υπερόπλο που κάνει καριέρα στην Ιταλία. Έτσι, σε όλους όσοι γιορτάζετε, έχουμε Αντώνηδες εμείς οι ακροατές, ο Αντώνης ο Έμπορας, γενικά Αντωνίες, Αντώνηδες, Τόνι, γενικά έχουμε. Έχεις εσύ κανέναν, Σωτηράτσι, Τσακαλέας, βεβαίως, αδερφός, έχουμε ρε παιδί μου, στην ομάδα Αντώνηδες, δεν έχουμε φίλε Αντώνηδες στην ομάδα παίκτες. Τι?
Ο Αντώνης. Αυτός που έφυγε, ο Ελληνοαυστραλός. Σωστά, αυτό είναι επίθετο, αλλά δεν πειράζει. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Επειδή με ρωτάτε για τους διαγωνισμούς. Δεν κάναμε τίποτα δύο μέρες. Είχαμε ένα ζήτημα με τα μηνύματα. Θα σας ενημερώσουμε και τα κρέατα θα δώσουμε. Τα κρατάμε κάβα. Πιθανώς να τα κάνουμε με αντίστροφη μέτρηση. Με τα τηλέφωνα. Πιο καλά για σας. Να ξέρετε. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα δώσουμε και τα τραπέζια και τα κρέατα και τα ταξίδια και τα πάντα όλα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Εσείς να μιλήσετε, εμείς να ακούσουμε. Λέμε τώρα. Καλημέρα σας! Πάρα πολύ γλαφυρός ήσαν. Ο πρώτος νομίζω ότι καθορίζει όλη την συνέχεια, φίλε. Νομίζω ότι ήσουν καταιγιστικός. Λίγο στον επίλογό σου θα διαφωνήσω, όμως εν γέννη ο όλος τρόπος με τον οποίο στοιχειοθέτησες την άποψή σου, ο τρόπος με τον οποίο σταχυολόγησες τα επιχειρήματα και έφτασες στην κλιμάκωση του λόγου σου, νομίζω ότι πραγματικά είναι καταιγιστικός. Σε συγχαίρω, πρώτε ακροατή. Πάμε στο δεύτερο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Good morning, Chats. Καλώς το παιδί. Να φύγει ο Μολέδο, ρε. Ακόμα δεν ήρθε. Έλα, Φραγκφούρτη, έλα, Κωνσταντίνε μου, τώρα σε κατάλαβα. Δεν ήρθε ακόμη. Δεν ήρθε, φίλε, δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Την ιδέα ότι ήρθε τέλος Δεκεμβρίου, δηλαδή. Έλος πάντων. Δεν μου λες, εμείς στο εξωτερικό πότε θα παίξουμε. Εμείς στο εξωτερικό πότε θα παίξουμε. Μόλις έχω καλό δώρο. Και κάπου. Ξέρεις τι, θέλω να έχω καλό δώρο. Καλό δώρο να έχω, καλό, ακριβό. Δηλαδή είτε τριήμερο στις θερμές, είτε κάνα τάμπλετ, κάνα κινητό τέτοιο. Τώρα να σκληρώσω τραπέζι. Όχι, τα κρέατα τα στέλνει τη Γερμανία. Φαντάζεσαι να τα στέλνουμε καμιά νταλίκα από αυτές τα ψυγεία. Και να του λέμε θα κάνεις μια σάση Φραγκφούρτη, Κάιζερ Στράσε 32α. Εκεί θα δεις μια σημαία έξω στον μπαλκόνι ΠΑΟΚ. Εκεί θα κάνεις την τον delivery. Γεια σας, έχω κάτι κρέατα από τον Κρεπολίου Μιχάλης ή Κρεπολίου Άγγελος. Ψισταριά έχουμε, θα τα βουλέψουμε. Έτσι. Ψήνεσαι! κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Οι Γερμανοί που σε βλέπουν κάθε τόσο να κάνεις ψισταριά, κοψίδι και τέτοια, τι λένε? Ω, κάνω και αυτοί, κανένα πρόβλημα. Μάθανε από σένα, έτσι. Και να σου πω, οι Γερμανοί πολλοί δεν βγαίνουν για γκριλ. Οι περισσότεροι που βγαίνουν θα βρει κανένα Ιταλό, κανένα Ρώσο. Ναι, ρε, αυτό έχει έχει να κάνει με την εθνικότητα. Ο Γερμανός δεν. Θα φτιάξει κανένα ζάουρ, κράουτ, κανένα κουνουπίδι. Και εμεί να βάζουμε γκριλ, βάζουμε καλά. Αυτοί βάζουν κάτι βούρστ και χορτέ. Έλα μου ρε τώρα με το λουκάνικο, ρε φίλε. Βάζει δηλαδή τη θράκα και τη χαραμίζει με λουκάνικο Φραγκφούρτη. Σε εμά έχει 90% κρέα και 10% πατάτε. Μα βέβαια, τι είναι αυτά τώρα. Αλίμονο, να σου πω κάτι. Αυτό που αυτοί κάνουν ολόκληρο μπάρμπεκιου, εμεί φίλε το βάζουμε βραστό σε ψωμάκι και το πουλάμε 1 ευρώ. Δηλαδή, ούτε καν το θεωρούμε γεύμα. Ούτε καν. Με 1 ευρώ το πουλάμε το λουκάνικο, πες. Έχει αυτά τα καταστήματα, τα διάφορα. Με 1 ευρουλάκι ούτε καν. Δηλαδή, πρέπει να φάμε 7 για να χορτάσουμε από αυτά. Είναι αφρό τελείω. Θα παίξω τώρα εδώ και τη γαλλική την κάρτα εγώ. Ναι. Και θα πω ότι οι Γάλλοι όταν κάθονται να φάνε, ξεχνά να σηκωθούν. Οι Γάλλοι! Οι Γάλλοι όταν κάθονται, ξέρεις, δεν υπάρχει. Έτσι! Δεν υπάρχει αύριο! Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι, ρε φίλε! Το λες επειδή έχεις Γαλλίδα γυναίκα, το ξέρεις, έτσι. Τα πεθερικά δηλαδή, γεια σας, έρχονται και κλειδώνουν, πετάνε και το κλειδί. Όταν πάω Γαλλία, εκεί γίνεται ο χαμός. Δεν είναι Γερμανία, εντάξει, ψιλοενσωματώνονται. Ενσωματώνονται. Στη Γαλλία, γεια σας! Γεια σας, εκεί δεν έχει. Σοπα ρε φίλε. Ξεχνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν το ήξερα αυτό για τους Γάλλους ότι είναι. Ναι. Βέβαια το γκουρμέ, η λέξη γκουρμέ. Από εκεί βγαίνουν και οι Γάλλοι βάζουν κάτι τεράστια πιάτα και βάζουν ένα μαρουλόφιλο με ένα φασόλι και μια οντογλυφίδα μέσα. Λέει αυτό, είναι γκουρμέ τώρα. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα που ενσωματώνει ό,τι αγαπάμε εμείς οι Έλληνες. Όχι ρε φίλε. Κυρίως τα καλά Ειρηνόπουλα που παίρνουν Γαλλίδες γυναίκες. Έλα μόρια αρρώστια, έλα παουτσάκι μου. Γεια σου Κωνσταντίνε. Ζουμουσού αδερφέ μου. Φιλιά. Δεν το ξέρω αυτό για τους Γάλλους φίλε ότι πλακώνονται. Χλαπάκια. Le Clapac. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας και εσείς αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, οκ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Bonjour. Bonjour. Oh la la, très joli aujourd'hui. Voulez-vous danser avec moi ce soir à la plage? Reservoir, Boulkoumé. Distributeur. Δεν γνωρίζω για τα γαλλικά ψωμάκια και κουρασανάκια, πάντως για τις γαλλίτες θα τις προτιμούσα. Από εκεί το γαλλικό φιλί. Τι είναι ακριβώς γαλλικό φιλί? Έχει πολλή γλώσσα το γαλλικό φιλί.
Πάντως όξες έχουν γευτεί το ελληνικό φιλί, το γαλλικό το ξεχνάνε. Βέβαια ρε φίλε τώρα, κλάινε μάινε, πιο γαλλικό ρε φίλε. Καταρχήν γαλλικό φιλί, η κοπέλα δεν πρέπει τουλάχιστον να έχει 4 πτυχία πιάνο, βιολοντσέλο, 3 γλώσσες, να είναι δοκιμασμένη σε διάφορους οίκους κρασιών, να έχει κάνει σε διάφορα σεμινάρια τέτοια για να είναι γαλλικό το φιλί. Κωστή μου, μπορείς να βρεις τώρα τι κάνω. Τι κάνεις, αν τραβήξεις το καζανάκι μπορώ να σου πω. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ακούω λίγο έκο τουαλέτας, γιατί μου έχει τύχει, Κωστή μια στιγμή λίγο. Λέει, ακούστηκε κάτι, όχι φίλε, στο πέσιμο πρέπει να τη βρήκες με τη γωνία, δεν ακούς και το πλουφ. Προηγουμένως νόμιζα ότι ήμουν εγώ στη γραμμή και επειδή με πιάσα τα γέλια κόπηκα να ξέρεις το ξύρισμα. Όχι ρε φίλε, έχεις κοπεί. Ξυρίστηκα κι εγώ χθες φίλε. 3/4 ξύρισμα είχα μουσει να πούμε, ερχόταν το παιδί και έπαιρνε αντίδωρο από το χέρι. Έτσι ακριβώς. Τώρα, λοιπόν, περιμένω να σοβαρευτούμε λίγο, να σοβαρευτώ μάλλον. Περιμένω από την ΠΑΕ να βγάλει μια ανακοίνωση για την Κυριακή. Ναι. Έστω σαν. Πιστεύω θα γίνει. Οπωσδήποτε θα γίνει. Υποστήριξη σαν θέμα εμπιστοσύνης και δεν ξέρω πώς γίνεται και αν μπορεί να γίνει η μεταφορά του αγώνα. Του αγώνα. Στις 3 να γίνει στις 4. Σωστό. Ένα ζήτημα ας κάνουμε. Νομίζω ότι αφορά και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η Μακεδονία μας. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Έτσι. Όπως το λες. Για να μπορεί ο Κοσμάκης δηλαδή να μην τρέχουμε, γιατί θα τρέχουμε έτσι την Κυριακή, θα τρέχουμε. Και ναι. Τα πανό που αναρτήθηκαν και κάτω στην Αθήνα, στην ΑΕΚ. Βεβαίως. Ξέχασα να το πω προς τιμήν τους των ΑΕΚΤΣΙΔΟΝ. Αυτά είναι πέρα από τις διαφορές μας. Πολύ σωστά. Κανονικά πανό για τη Μακεδονία από τους ΑΕΚΤΣΙΔΕΣ και οφείλουμε να το πούμε. Σε άλλη περίπτωση θα είχαν κατεβεί. Θα είχαν κατεβεί. Βέβαια. Στον Ολυμπιακό δεν είδα κανένα πανό. Όχι, όχι, όχι. Όχι, λέω, στο Καραϊσκάκης πήρε το μάτσο τίποτα. Όχι, όχι δεν νομίζω. Mm. Δεν νομίζω το Καραϊσκάκης. Πάντως, σε άλλη περίπτωση θα είχαν κατεβεί. Δεν έχουν εκεί, δεν έχουν ίδιες ευαισθησίες μάλλον, ε. Δεν, δεν νομίζω, όχι, υπάρχουν παιδιά Ολυμπιακοί οι οποίοι... Άλλο παιδιά, άλλο. Ναι. Οπαδοί μεμονωμένοι και εμείς έχουμε ακροατές. Που είναι εντάξει, έχουν αυτό το ελάττωμα, αλλά κατά τα άλλα είναι σκεπτόμενα. Αλλά όταν τόσες πολλές φορές βου, μετά σου μένει, λες τώρα τι να είμαι, ρε παιδί μου, γιατί να ασχολούμαι. Μην μπερδευόμαστε, Τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Θέλω να πω ένα μπράβο στα παιδιά από το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Ανήρθησαν ένα καταπληκτικό βιντεάκι όπου φαίνεται ο Ραμόν, εκπληκτικό παιδί και πολύ καλός παίχτης, να φοράει το κουστούμι το ευρωπαϊκό. Μπράβο στο Γιάννη του Σανιώτη που έκανε μαζί με τον Θόδωρο τον Αλεπίδη σπουδαία δουλειά. Ψάχνονται εκεί τα παιδιά στο βόλεϊ για τον ευρωπαϊκό αγώνα. Ένα μπράβο έχω να πω για μία ακόμα φορά. Δεν μένουν ήσυχοι και είναι πραγματικά κάθε φορά εφιέστατα τα βιντεάκια τους. Εφιέστατα, με πολύ όρεξη, έτσι, με την Friedrichshafen. Αυτό είναι φίλε. Δεν είναι φίλε μάρκα από μπύρα. Γεια σας! Γεια σας! Θα ήθελα δύο Bratwurst και φίλε, μία Friedrichshafen. Έχω βαρέλι, έχω λευκή, μία βαρέλι Friedrichshafen. Χρανκ, πάρτι. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα σας! Συμφωνεί με τον πρώτο που είχε πάρει αυτός. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο, στο 107,4. Εδώ, στο ραδιοφωνό μας. Είμαστε κάθε μέρα μαζί. 8 με 10, το λέω για τους καινούργιους που ρωτάνε. Την εκπομπή την ακούτε ηχογραφημένη στο zoomusu.gr, το site μας. Μπαίνετε, γράφετε ZMS ή zoomusu.gr. Τα θεματάκια, διάφορα θεματάκια από τον ΠΑΟΚ. Τα ηχητικά της εκπομπής, το σαν σήμερα, τα πρωτοσέλιδα, τον Ατάλο. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Ναι, με ακούτε? Γεια σας! Λοιπόν, πες ότι είσαι ο... Το όνομά σου? Ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Απόστολος. Απόστολος, έρα ρε Αποστόλη. Πρώτη φορά μιλάμε. Και... ναι, νομίζω πως ναι. Και τελευταία. Τουουουουτ και κλείνεις. Λοιπόν. Έλα Αποστόλη, για πες. Ένα μέρος που δεν γνωρίζεις, ωραία, είναι άγνωστο μέρος. Και πατάς κάτι μαλακό. Και... όποιος νύχτα περπατεί, τι. Αντί να γυρίσεις πίσω να φύγεις, ναι. Συνεχίζεις, προχωράς. Όχι, ξαπλώνεις κιόλας. Και σου έρχεται, ξανά πατάς μαλακό και σου έρχεται και μυρωδιά. Ναι, ναι. Τι κάνεις. Αντί να γυρίσεις να φύγεις πάλι, συνεχίζεις να προχωράς. Λάθος. Τι περιμένεις να βρεις δηλαδή. Εδώ μπαίνει η παροιμία, όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και απ' τ' άλλο πατεί, γιατί υπάρχει κόσμος τρώει πρωινό. Ναι, είναι λάθος. Πρέπει να κάνεις μια διαπραγμάτευση και βλέπεις ότι ξεκινάς, ωραία, λες αυτά και αυτά, παιδιά, ναι, ναι, ναι. Και την άλλη μέρα θέλει να φύγει αυτό. Όχι, θέλω και εκείνο. Δεν γυρνάς να φύγεις, λες, παιδιά,
Ξεκάθαρα, μπορείτε φίλε. Να παίξετε κάποιον άλλον. Εγώ δεν είμαι παιχνίδι σας. Άκουσες γιατί... μήπως την εισαγωγή μας και το λες αυτό. Ναι, α, την εισαγωγή, αυτό ήθελα αυτό... να πω. Να, okay. Εντάξει. Δηλαδή δεν γίνεται. Είσαι τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Δηλαδή του ΠΑΟΚ. Δεν είσαι τεχνικός διευθυντής της κάτω ραχούλας. Και πρόσεξε. Να είναι ένα κύρος. Αυτό να που λες. Αυτό που λες. Κουμάντο, και κάτι άλλο. Με ποιον διαπραγματεύεσαι έτσι απέναντι. Αυτή ναι, τη στιγμή ο άλλος. Ακριβώς. Εκεί θα καταλάβω να τραβήξουν διαπραγματεύσεις. Είναι μια ομάδα ναι. ισχυρή, οικονομικά, διοικητικά, επικοινωνιακά. Ναι, κύριε Μωρέδο, κάτι στον Παναθηναϊκό και περίμενε να πάρει και τα 170 χρυσή. Όχι τώρα, δεν είναι τόσο του Μολέδο από ό,τι κατάλαβα. Ο Μολέδο. Και του Μολέδο. Και του Μολέδο είναι, γιατί και αυτός λέει να μια αλλάζει γνώμη, μια να κάτω, μια να πάω, μια να. Δεν θες, μη θες. Κάτσε εδώ, κάτσε, περίμενε να πάρει τα λεφτά σου. Ο, ποτέ φίλε. Ποτέ τον ναι. ποτόν ο Κάβα. Από ό,τι κατάλαβα και τώρα με το Μολέντο έχει επέλθει συμφωνία. Ναι. Δεν θες τα 400. Κάτσε και φά τον βάλ τον κατάπλασμα το Μολέντο. Και... δηλαδή εσύ με έχεις ανάγκη. Δεν σε έχω εγώ ανάγκη. Είναι μέρες που μετράνε. Ακριβώς είναι... φίλε. Ώρες. Κάθε οι ώρες μετράνε αδερφέ μου Αποστόλη μου. Δεν είναι τώρα, είμαστε μια τελική ευθεία. Έπρεπε αυτό δηλαδή, να έχει τελειώσει. Τι να το κάνω. Άμα περάσει ο Ιανουάριος και μετά και κλείσει η μεταγραφική περίοδο, κάτσε και παρακάλα και ένα χρόνο. Δεν με νοιάζει. Αυτές τις μέρες εδώ πρέπει να είσαι τεχνικός διευθυντής. Αυτές τις μέρες πρέπει να δουλέψεις. Ακριβώς. Ακριβώς. Όλο το υπόλοιπο διάστημα τώρα είναι δηλαδή, που σε χρειάζεται. Εγώ είμαι ζαχαροπλάστης, ωραία. Άμα είσαι όντως. Πριν τα Χριστούγεννα που έχουμε τη φούρια και βγάζουμε μελομακάρονια τους κουραβιέδες, δεν μπορώ να δουλέψω, τι να με κάνει ο άλλος, μετά τα Χριστούγεννα που τελειώσει η φούρια. Σωστό. Να έρθω δηλαδή, όχι, να έρθω 14 Φεβρουαρίου Αγίου Βαλεντίνου και να σου δώσω μια βασιλόπιτα. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Ναι. Έγινε Αποστόλη. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Έλα. Ο Λάμπρος, η Μοταρή. Γεια σου, ρε Λάμπρο. Έλα, γόρι μου. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θα με επιτρέψεις λίγο να ασχοληθώ με τα δύο θέματα που έκανε στον πρόλογο σου, αλλά κάπου μπορεί να υπάρξει και κάποια διαφωνία. Ναι, βεβαίως. Αλίμονο, γιατί να με διαφωνήσουμε. Διάλογο κάνουμε, έτσι. Αγόρι μου, σοβαρά μιλάς. Μα τι, αλίμονο. Χαίρομαι κιόλας. Σ' αγαπάμε και σ' ακούμε. Χαίρομαι κιόλας. Καθημερινώς. Πες μου, να διαφωνήσουμε. Λοιπόν. Πες μου, πού διαφωνούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα, Κωστή, επειδή ξέρεις λόγω επαγγέλματος είμαι όλη μέρα με το ραδιόφωνο, την προηγούμενη εβδομάδα το Μολέδο τον είχαμε κάνει να ήταν ο Μπέκεμπαουερ καινούριος. Ναι. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι μιλάω, εγώ θα ασχοληθώ με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τους δημοσιογράφους. Σε σχέση με αυτόν τον Χατζερίδη, τον Ουκρανό, τον Μπόντιο μάλλον με ναι. ρίζες ποντιακές που έχει ο άνθρωπος. Όχι, μπαμπά. Κάναμε νύχτα με τη μέρα. Μπαμπάς Έλληνας. Μπράβο, ναι. Νύχτα με τη μέρα τον κάναμε. Μολεύουμε αυτό τον Χατζερίδη. Και ο Χατζερίδης είναι τιμωρημένος και θα μας παίξει τέλη Φεβρουαρίου και φέρει το Μολέδο ρε Μίχελ που είναι γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος και ναι. και. Ναι. Αυτά εδώ όλα, εγώ με τη δικιά μου την άποψη, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν σπιούνοι που μεταφέρουν τέτοιες πληροφορίες κάτω στον Βάζελο. Οπότε και όχι, τι περίμενε, τι σπιούνε. Εδώ μας ακούνε, δεν χρειάζεται να υπάρχουν σπιούνε. Μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Και κάποιοι δημοσιογραφάρες. Α, καλά, άλλο. Όχι, μας που μεταδίδουν τις πληροφορίες. Okay, αυτό δεν χρειάζεται, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε. Αφεντικότατα που λένε. Έτσι κι αλλιώς. Περιμένω να δούμε που διαφωνείς μαζί μου, περιμένω. Όχι, που τώρα λέμε ότι Μολέδο θέλει να αφήσει κάποιος. Απ' την αρχή έπρεπε να γίνει αυτή η φάση και για μένα. Εμείς που διαφωνούμε όμως, περιμένω να μου πεις που διαφωνείς μαζί μου. Διαφωνώ με την έννοια ότι δεν είπες και αυτή την πλευρά, όχι ότι το σκεπτικό σου ήταν άκυρο. Α, την πλευρά τι, ότι έπρεπε πιο νωρίς. Το είπα όχι και πιο νωρίς, οι δημοσιογραφάρες της πόλης μας, εγώ το τονίζω ξανά μανά πάλι, ότι όταν ανεβάζουν ένα στα ύψη, ο αντίπαλος κρίνει ότι σου λέει με έχει ανάγκη τώρα να του δώσω το προϊόν μου. Μα είπαμε πολλές φορές, Λάμπρο μου, ότι δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει ας πούμε μία υποτίμηση σε σχέση με τον Χατζερίδη, είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν είναι ανώτερος παίκτης ο Μολέδο. Έτσι, ο άλλος έχει παίξει συγκεκριμένα είχα πει ότι ο άλλος έχει παίξει 40 φορές στην Εθνική Ουκρανίας και είναι βασικός 10 χρόνια στη Δυναμό Κιέβο, όχι σε κάτι στην Τραγανοπλαγιά. Έτσι. Τώρα, για τους δημοσιογράφους που λες, δεν μπορώ, φίλε, να απολογούμε για το τι λέει ο κάθε δημοσιογράφος. Έτσι δεν είναι, το έχω πει πολλές φορές. Επειδή έχουμε ανοιχτή τη γραμμή χωρίς φίλτρο και χωρίς αναγνώριση, λέτε ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να μου πεις πού διαφωνείς μαζί μου και να σου πω, έχεις δίκιο ή έχω εγώ δίκιο. Με την έννοια ότι όταν. Διαφωνώ, μπορεί να το διατύπωσα λάθος τη διαφωνία. Όχι, δεν πειράζει, όχι, περιμένω να μου πεις αυτό που λες, διαφωνώ. Και αυτό το σχόλιο την πλευρά σας θέλω να πω ότι
η προπαγάνδα που έγινε από κάποιους δημοσιογράφους της πόλης μας όλη την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μολέντο είναι ο Θεός και μην τυχόν και πας στο Κατερίδη που δεν ξέρει λάθος το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό. Ναι, αυτό είναι λάθος. Που είναι τιμωρημένος και αυτά εδώ θα παίξει. Δεν ξέρω. Βαρύ, γιατί ακούστηκε και αυτό. Ναι, δεν ξέρω από ποιους υπόθηκε και αν και πότε. Ξέρω, τι, μεγάλο, ξέρω τι λέμε. Ονόματα, ξέρω, τι, ξέρω τι λέμε εμείς στην εκπομπή. Ξέρω τι λέω εγώ. Και το είπα κιόλας. Ότι έπρεπε νωρίτερα να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Μακάρι βέβαια να τελεσφορήσει, αλλά ήδη πάλι μπήκαμε σε μια εσωστρέφεια. Μπήκαμε σε μια γκρίνια. Δεν θα έπρεπε. Ναι. Θυμήσου λίγο με τον Ζαμπράνο τι έγινε. Θυμήσου λίγο με τον Αργεντίνο τον τερματοφύλακα τι έγινε. Στα ύψη και φέτο και κάνε και ράνε. Και τώρα άχρησος ο ένας, παγκίτης ο άλλος, κακήν κακός φέρει για τον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Δηλαδή, τι λέμε λοιπόν εμείς, τι λέμε, τις δυο λεξούλες που λέμε κάθε φορά. Ααα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 α Ναι. Μ' ακούς? Βεβαίως ακούω. Ναι. Α, νόμιζα είπες στη γραμμή γι' αυτό. Όχι, 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 πες μου. Κώστα, επειδή εδώ στην πόλη μας, εγώ δεν λέω σε άλλες πόλεις, επειδή εδώ στην πόλη μας κυκλοφορούν πολλά χρόνια και τώρα κάποια αυτοκίνητα με κάποιες πινακίδες που έχουν ένα αρχικό μη κάπα. Ναι, μη φυσικά. Μη κάπα στις πινακίδες των αυτοκινήτων. Αυτό το μη κάπα, ποια χώρα εκπροσωπεί νομίζω? Μίκη, είναι από το Μίκη και Γκούφι, εγώ θέλω να πω. Μπράβο. Άσε με καλά, άσε με. Γιατί τέτοια που δείχνουν πολλοί φωνασκούντες τόσα χρόνια, γιατί σιωπούσανε και τώρα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις περιστάσεις και την επικαιρότητα των ημερών για το όνομα Μακεδονία? Τόσα χρόνια που κυκλοφορούσαν αυτά τα αυτοκίνητα και εμείς οι αδαείς έχουν γίνει εγκλήματα όλα τα χρόνια. Ακόμα και αυτό, η αποδοχή του όρου Φίρομ, δηλαδή ναι, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της, δεν το έχω πει ποτέ, ούτε στην καθημερινότητά μου. Αρνούμε! Ακριβώς! Μαρτάσκα! Ήταν Σκόπια. Είναι. Λοιπόν, αρνούμε! Αρνούμε να πω αυτό, ακόμα και αυτό. Δηλαδή, το αποδεχτήκαμε και λέμε αυτό τόσο καιρό και τόσα χρόνια. Ναι, και τώρα τι λέμε, ότι να μην ακούγεται αυτό το όνομα σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Έγινε! Γεια, φιλιά, πάμε παρακάτω και sorry που περιμένατε. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Δεν κατάλαβα τελικά που διαφωνούσαμε όμως. Πέσαμε, α, πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, μην βγάζεις άλλες. Μην βγάζεις αγόρι μου, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Να σας υπενθυμίσω, γιατί με ρωτάτε για το θέμα της αιμοδοσίας. Να πω καταρχήν ότι βγήκε χθες μια φήμη από ένας Γάλλος δημοσιογράφος ειδικός στα των μεταγραφών, είπε ότι τελείωσε το θέμα του Πρίγιοβιτς στη ΡΕΝ. Εδώ έχουν βγει δεκάδες φορές οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Λέμε τα στραβά, λέμε και τα καλά, έτσι. Δεκάδες φορές. Και ο μικρός Αβίδης και η ομάδα. Δεν πωλείται ο παίχτης. Χθες πάλι το ίδιο. Έτσι, πολλό μάλλον δε, πόσο μάλλον δε, με το 1/4 της ρήτρας. Ο παίχτης έχει 10 εκατομμύρια ρήτρα. Φέρε τα 10 εκατομμύρια που εγώ και πάλι... Εγώ προσωπικά όμως, αυτή είναι η άποψη του Κωστή. Δεν θα τον δέδινε τον παίχτη αυτή τη στιγμή που μένεται η μάχη και ο πόλεμος. Δηλαδή, είμαι 13 βήματα πριν το πρωτάθλημα και θα πάω να απενεργοποιήσω το όπλο μου. Σε καμία περίπτωση. Τώρα, χθες υπήρξε για αρκετή ώρα τετ-α-τετ του Λουτσέσκου με τον Πρίγιοβιτς. Τον πήρε στο πλάι να τον μαλακώσει, να τον... τέλος πάντων καλοπιάσει, πείτε το ποια λέξη θέλετε, να τον ηρεμήσει, να τον ξενευριάσει, να. Κύριε Λουτσέσκου, καλό είναι αυτό που κάνεις, αλλά μόνος σου δημιουργείς το πρόβλημά σου, αδερφέ μου, μόνος σου το δημιουργείς το πρόβλημα, μη βάζοντας τον παίκτη σου, το όπλο σου στην επίθεση, τον πρώτο σου σκόρερ, αυτόν που έχει τον γκολ για ψωμοτήρι, μόνος σου τον εκνευρίζεις. Βγάζοντάς τον από την 11. Βάζει γκολ, βρίσκει ρυθμό. Δύο γκολ. Τον αφήνεις απ' έξω και τον βάζει μετά. Και ανεμίζει τα χέρια στην κέρκυρα, πότε θα πάρει πάσα. Τη στιγμή μάλιστα που ο Κουλούρης συμπαθής, ναι, μια χαρά, παλεύει, τρέχει, συμμετοχικός, δεν το έχει τον γκολ. Τι να κάνουμε δηλαδή. Άρα, καλό που τον έπιασε τον Μπρίγιοβιτς για να τον μαλακώσεις, γιατί πρέπει να υπάρχει η προσωπική επαφή. Ψήστον τώρα ότι σε πιστεύω, αυτά έχουν υποθεί, δεν είμαι μπροστά, αλλά σε θεωρώ μεγάλο παίχτη, ναι, σε άφησα, ξέρω εγώ τι του έχει πει τώρα, να σε ξεκουράσω, είναι πολλοί αγώνες, αυτά, στα εκτός έδρας, ήθελα περισσότερο μαρκαρίσμα, τι μπορεί να του έχει πει, αλλά μόνο σου δημιουργείς το πρόβλημα. Σε ποια άλλη ομάδα γίνεται διαχείριση του πρώτου σκόρερ με τέτοιο τρόπο,
να έχει ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ τον Μπρίγιοβιτς και να του κάνει τέτοια καψονιά. Γιατί είναι στην ουσία ένα καψόνι. Σε βγάζω, σε βάζω, σε καναβάζω, σε αφήνω έξω. Δηλαδή πρέπει μόνοι μας τουλάχιστον, έχουμε τόσα άλλα θέματα εκτός να αντιμετωπίσουμε, είναι τόσο εξωτερική. Να πούμε, οι κίνδυνοι είναι τόσα εξωτερικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Με τις διαιτησίες, με την ΕΠΟ, με τους αντιπάλους, με την προπαγάνδα του Ολυμπιακού, με τα γραφικά, με την ΝΑΕΚ. Και πάμε και μόνοι μας και δημιουργούμε θέματα μόνοι μας. Μόνοι μας θα πρέπει να τα λύσουμε αυτά τα θέματα πριν γίνουν. Πριν γίνουν. Μακάρι από εδώ και πέρα, τουλάχιστον να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, χορηγία πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Huawei, τηλέφωνα υπέροχα. Τελευταία λέξη τεχνολογίας, έχουν κάνει πραγματικά θαύματα τεχνολογικά επάνω στα κινητά. Και η P9 και η P10, η σειρά και η Lite και η Y, η Huawei η οποία ήρθε να κατακτήσει την αγορά. Και όσοι πήρατε τέτοιο κινητό, καταλαβαίνετε τι σας λέω, με λιγότερα χρήματα από ό,τι θα έπρεπε, έχετε ένα εξαιρετικό κινητό. Ανδρέα Παπαδρού 10 στο Κορδελιό. 50 συν 1 χρόνος η ηλεκτρονέτ. Φυσικά, μην ξεχνάτε, όλα στα όρθια, με τον καλύτερο, με τον νοστιμότερο γύρο της πόλης, χειροποίητα, εκεί σκεπαστή με τις πίτες, με τα τυριά μέσα, με τα μανιτάρια, ένα εκπληκτικό πράγμα που φτιάχνει το όλα στα όρθια, και στη Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολος 37. Δεν ξεχνάτε επίσης, χορηγός πρώτης ώρας, τα δύο κρεοπολία μας, στον Εύωσμο και στη Νεάπολη. Μιχάλης και Άγγελος με υπέροχα εδέσματα. Αύριο θα ξαναδώσουμε και σακούλες κρέατα και τραπέζια και όλα. Και θα το κάνουμε μέσα από μηνύματα, μέσα από αντίστροφη μέτρηση, μέσα από τηλεφωνήματα και όχι από μηνύματα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ο γιο! Κόρη συνυφάδα, συμπεθέρα, μητριά! Check this out, motherfucker, check this out! Εδώ είμαστε! Μπουκάραμε για τη Βου ώρα 4! 4 περιμένουν! Μπαμ, μπαμ, λέω! Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο. Όποιος δεν έχει πάει στο συγκεκριμένο εστιατόριο, στη συγκεκριμένη ταβέρνα, χάνει! Χάνει 0-5 από το δεκάλεπτο! Μες στην έδρα του χάνει! 0-5! Πελαγοδρομή άμυνα! Αν δεν έχει γνωρίσει τον Διέγκο Παντσέτα και την υπόλοιπη στην Dream Team, απέναντι το Μασού της Ελευθέρια, εκπληκτική παντσέτα και όχι μόνο, Delivery 705-750. Φυσικά Tenta Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και ιός στην Tenta, 35 χρόνια εμπειρία, Tenta Pergola, αντιενεμική ζελατίνα, μαγεύει η οικογένεια. Μπαμπάς και γιος, πατήρ, ιός και Super Tenta. Και βέβαια καλόε με την αλόι με μύρτιλο. Εκπληκτική πατέντα από τη φύση, αλόι με blueberry, με μύρτιλο, ειδικό για το στομάχι σας. Και ειδικό για εσάς που έχετε, για εμάς που έχουμε ζάχαρο και διαβήτη, στο 23-12-200-500, τα 2 λίτρα 49,90. Εκπληκτική είναι η τιμή, τα 2 λίτρα αλόης με μύρτιλο και βέβαια 20 ευρώ δώρα κρέμες, χεριών, σώματος κτλ. Πάλι με αλόη από την Καλόε, κορυφαία εταιρεία. Πάμε γραμμές, 23-10-287-888, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Πάμε. Καλώς το παιδί! Πάμε. Τι γίνεται! Ζουμουσούμε τον Κωστή! Γεια σου ρε Μένιο! Να αλλάζουμε εκπομπή! Αγόρι μου! Λοιπόν, οι Καραγιώζηδες, συγγνώμη, οι γείτονες από δίπλα μας είπαν να μην λεγόμαστε πλέον Μακεδόνες. Πόσο λαλάκες μπορεί να είστε πόσο... ρε! Εσείς εδώ μέσα πόσο μπορεί να είστε! Και ξέρετε ποιους αναφέρουμε. Ξέρετε, δεν έχουμε δούριο ύπο. Έχουμε δούριους γαϊδάρους! Ναι. Συγχυζόμαστε Κωστή μου. Λοιπόν, άντε την Κυριακή, αν και ο κόσμος είναι διαιρεμένος καμιά σχέση με το 92, είναι η αδικημένη, η ψιλοαδικημένη, η βολεμένη, η φουλ βολεμένη. Δεν έχει τέτοια. Αυτό είναι το συναλλητήριο, το ξαναλέω, δεν έχει να κάνει ούτε με κόμματα, ούτε με πολιτικές, ούτε το με ακραίες θέσεις, τίποτα. Κωστή μου, ο βολεμένος αδιαφορεί. Και αυτό το λέω για να είμαστε προετοιμασμένοι. Καμιά σχέση με το 92. Ναι μεν θα πονέσει και τον βολεμένο, αλλά δεν έχει καμιά διάθεση να ξεβολευτεί. Έτσι εξηγείται και ο καναπές μας. Εντάξει, απλά πράγματα. Να το δούμε, αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα και θα μείνουμε όλοι προεκπλήξεως, όπως ο μπανιστηριτής φτάνει σε ακραία κατάσταση και όλοι πέφτουμε από τα σύννεφα. Αρέσει, πώς έγινε. Ενώ χρόνια λόγια εσύ τον είδες χθες πάλι ο άλλος εκεί. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Τελευταία έχει παραγίνει το κακό και συνηθίζω, ξέρεις, εγώ είμαι υπέρ της αυστηρής κριτικής. Ναι. Εντάξει. Και άνθρωποι με μικρόφωνα δεν μπορούν να
μάλλον δεν υπόκεινται σε κριτική από τους άλλους συναδέλφους και είναι ό,τι χειρότερο. Δικηγόροι καλύπτουν τους δικηγόρους, δημοσιογράφοι καλύπτουν τους δημοσιογράφους και μικροφωνατζίδες καλύπτουν μικροφωνατζίδες. Ναι. Λοιπόν, να στρώσουμε λιγάκι, να καθίσουμε τον καθένα στον πάγκο του, γιατί δεν γίνεται έλα όχι, την Κυριακή. Και εκτός 18άδας, γιατί στον πάγκο του. Και εκτός φίλε. Εκτός 18άδας, έτσι ακριβώς. Κανονικά. Και άμα έχεις και μια θλάση στη γάμπα. Στη γάμπα φίλε ειδικά. Λοιπόν, κράμπα στη γάμπα το βράδυ στον ύπνο φίλε είναι. Έχουμε μπλέξει γελί, έχουν αναρχηθεί σε κέραιες θέσεις και είμαστε κάποιες στιγμές κέρμεά τους. Έχουν, δυστυχώς. Έχουν φίλε και ένα από τα χειρότερα, είναι, δηλαδή μία ένδειξη που έχουν οχυρωθεί αυτοί είναι ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών και δεν στην παρατηρώ. Αφού τα κάνουν όλα, τα βολεύουν όλα όπως θέλουν φίλε. Έτσι φίλε. Πρώτος άπρεπε υπουργός να πει όχι. Και το πόθεν έσχες και πού τα βρήκα και τι κάνω και τα πάντα. Και πρώτος να πληρώνω, γιατί να έχω απαλλαγές εγώ. Όταν έναν γιατί... από τους δούριους γαϊδάρους τον ρώτησαν, τον είπαν γιατί δεν... Σου έχω λέξη για να μην μπερδεύεσαι. Σου έχω λέξη για να μην λες δούριος γαϊδάρος. Για το σανό είπα. Σου έχω λεξούλα. Γιατί δεν καταργείται το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Είπε ότι θέλει 6 χρόνια. Ξεκίνα τον και να δεις πότε περνάν τα 6. Μια χαρά. Και κάτω με ένα νόμο. Γαδούριος ύπος. Φιλιά! Φιλιά! Το είπα να είμαστε προσγειωμένοι. Εντάξει. Έγινε αγοράκι μου. Γιατί θα είναι δικαιολογία τους και θα παντάρουν εκεί τάχα. Είδατε είσαστε μονάχα 500.000. Ναι, ναι, καλά. Έγινε μένιο σε φιλό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. 2310-287-888. Πάμε, καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Ω, καλό στο μάγο. Μάγε, σήμερα... Δεν θα μιλήσω ναι. καθόλου. Μιλάς μόνο ποιος? Εσύ. Μιλάς. Α, μιλάω. Τέλος, δεν, ναι. δεν θα σε διακόψω. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, νιώθω την ανάγκη ότι είναι αναγκαίο της ανάγκης του αναγκαίου. Το κατάλαβες αυτό. Σαν άνθρωπος είσαι πολύ ωραίος στην ψυχή και στην καρδιά. Αλλά. Και έχεις το... Μη μιλάς. Α, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Με ακούτε. Έχεις το ναι. χρυσό κλειδί ναι. του ουρανού και της γης. Εγώ αφουγκράζομαι ό,τι αφουγκράζεσαι και εσύ. Η νύφη η Ελλάδα με τον Νότο Σφακενάκη, η κουμπάρη, η κουμπάρη ήταν γκέι. 300 της Βούλης, μη μιλάς. Όλος Μακεδονία σημαίνει. Σκούπης Νικόλος, ο μάγος της Χαλάστρας. Εγώ φίτησα με τους καλύτερους μουσικούς δασκάλους, ποιητές, φιλόσοφους, πολιτικούς, ονόματα δεν λέμε. Θα πω ένα όνομα, δεν βαριέσαι. Το λένε Κώστα Τετσαρό. Αυτοί οι Κωστάκηδες ναι, μου έμαθαν πολλά πράγματα στη ζωή και έτσι τα μοιράζουμε τώρα με τον ελληνικό λαό. Όλοι μου είπαν ότι εγώ μια μέρα θα γίνω Θεός και πρωθυπουργός βέβαια, δεν το πιστεύω και μετά πήρα μπρος και δίθηκε ο γαμπρός. Η νύφη και ο γαμπρός παντρεύονται απόψε. Η νύφη και ο γαμπρός θα σύρουν το χώρο. Δικό μου τραγούδι είναι αυτό. Η νύφη χορεύει πάντα μπρος. Η νύφη και από δίπλα ο γαμπρός. Φιλάκια μωρό μου. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Μάγε. Είναι παραλυρηματικός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το ναι. Έλα αγόρι μου, έλα φιλάρατε. Έλα. Είναι αυτό που λένε, μένει άφωνο. Τίποτα φίλε. Μένω τούμπα, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Okay. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Πάντως, αν θέλουμε να το δούμε και λίγο διαφορετικά ως προς τις μεταγραφές, καλό θα ήταν να το βλέπουμε σαν χωρίς να χρειάζεται να έχουμε εμείς το άγχος. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής δεν έχει λόγο να αγχωνόμαστε. Θα έρθει, δεν θα έρθει, πότε θα έρθει και γιατί δεν είστε και δεν έχει νόημα. Βρε και καθόλου βρε. Δε. Δηλαδή εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που σερνόμαστε σε ένα σύριαλ. Κύριοι, στον Παναθηναϊκό, αυτό και αυτό. Θέλετε. Καλώς. Δεν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Δηλαδή είναι υποχρεωτικό εντάξει, να υπάρχει αυτό το σύριαλ. Όταν λένε λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Εκεί πέρα υπάρχει κανείς υπεύθυνος. Δηλαδή άμα είναι 50 άτομα δεν είναι αυτό. Επιτροπές δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Μένα διαπραγματεύονται με τον μάνατζερ, φίλο μάνατζερ του Ζουνίδη. Αυτός δεν υπάρχει κανένας άλλος εκεί.
Απλά ναι, αυτοί... αλλά οι άλλοι όμως πρέπει να πούν το ναι. Όπως είμαστε εμείς εδώ τρεις, εκείνοι 13. Δεν είναι 13. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτή, εδώ πήγε ο άλλος να μπει μέσα και να προσπαθήσει να κάνει κάτι και σηκώθηκε και έφυγε την επόμενη μέρα. Υποψιάζομαι δάχτυλο Ολυμπιακού. Και αυτό. Υποψιάζομαι αυτό, σίγουρα, ότι αυτή η κολυσιεργία, αυτή η καθυστέρηση δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Κάπου το είδα κιόλας. Δεν θυμάμαι τώρα, κάπου το είδα γραμμένο. Λοιπόν, υποψιάζομαι ότι έχει, γι' αυτό καθυστέρησε το πράγμα. Ας έχει τουλάχιστον έτσι ο τέλος. Έστω. Λάθος. Δεν πρέπει ο τεχνικός διευθυντής να κάνει μία-μία τις κινήσεις. Πηγαίνει, χτυπάει 2-3 διαφορετικά πράγματα τα οποία χρειάζεται η ομάδα και όποιο έρθει πρώτο. Δεν περιμένει να τελειώσει το ένα για να πας στο άλλο. Ναι. Αυτό είναι μόνο που κανονικά θα έπρεπε να γίνεται παράλληλα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν σε ενδιαφέρει πότε θα κλείσει. Μπορεί να κλείσει μετά από 2 εβδομάδες. Όταν άμα κλείσει πώς, μετά από 2 εβδομάδες. Φιλάρετε μου, με ενδιαφέρει ναι. Και μας ενδιαφέρει. Γιατί χρονικά είναι περιορισμένες οι αγωνιστικές που μένουν. Δεν είμαστε στον Ιούλιο, στον Αύγουστο. Απομένουν 13 μάτς. Ο συγκεκριμένος, ναι, είναι τουλάχιστον έρχεται και είναι έτοιμος για να παίξει. Αλλά απομένουν 13 μάτς για το πρωτάθλημα και 5 για το κύπελο. Δηλαδή είναι... Μεθαύριο μπήκαμε Φεβρουάριο. Κάθε μέρα που περνάει είναι σημαντική. Εγώ θα ήθελα να έρθει ο του Βάζελου εδώ για να διαπραγματευτεί. Αυτός έχει την ανάγκη. Αυτός θα του φύγει ο παίκτη τζάμπα. Αυτός δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Αυτός είναι διοικητικά κέφαλος. Για μένα το είπα από την αρχή ότι δεν θέλω να δίνω οξυγόνο σε κανέναν από αυτούς. Αλλά δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, το δεύτερο που θέλω να πω και είναι κάτι που το είπες και είναι σημαντικό πιστεύω, δεν έχει σημασία, δηλαδή επειδή δεν είναι θέμα βολέματος ποιος είναι ο βολεμένος, το 92 ήμασταν πολύ περισσότερο βολεμένοι και κατεβήκαμε για άλλο λόγο, όχι για το αν είμαστε βολεμένοι ή αβόλευτοι. Ναι. Κατεβαίνει κανείς γιατί ειδικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας που να είπε παιδιά πάμε όλοι μαζί. Όλοι, μα όλοι λένε όχι. Όχι, μην πάτε, δεν είναι καλό να πάτε, δεν έχω ακούσει κάποιον. Όλοι οι πρόεδροι των κομμάτων είναι εναντίον. Η εκκλησία είναι εναντίον. Μου αρκεί, όλοι μόνο... το πάνε κόντρα. Μου αρκεί, λοιπόν, γι' αυτό, ειδικά, ειδικά όταν τα κόμματα λένε μην πάτε, μου αρκεί είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για μένα για να πάω, να ξέρεις. Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Έψαξα να δω κι εγώ, όταν λέω ότι θα πάω και το λέω στο μικρόφωνο, και ξέρω ότι επηρεάζει η άποψή μου τον κόσμο, γιατί είμαστε σε ένα μέσο που το ακούει πολλοί κόσμος. Είναι μια εκπομπή που την ακούει, δόξα τω Θεώ, πολλοί κόσμος. Ψάχνομαι πρώτα να δω, μήπως είναι κόμμα από πίσω, μήπως είναι παράταξη, μήπως υπάρχει κάτι, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σας βάλω σε τέτοια τρυπάκια. Δεν ανήκω και σε κόμμα. Δεν έχω κόμμα για να σας βάλω. Αλλά πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός στο τι λέω πίσω από το μικρόφωνο ή μπροστά από αυτό. Έτσι. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει ποιος το κάνει, γιατί το κάνει και αν θα κάνει κάτι γι' αυτό. Με ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή. Ο κόσμος που θα κατέβει δεν θα κατέβει για άλλο λόγο. Θα κατέβει μόνον γιατί θέλει να νιώσει κάτι, γιατί ένιωσε κάτι, γιατί θέλει να το κάνει. Ακριβώς. Δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο περισσότερο ή λιγότερο. Και επειδή ο άλλος ο χαμένος είπε ότι το ρωτήσανε θα γίνει, πρέπει να κάνει δημοψήφισμα. Και τι είπε ο Θεόδωρος, ο Θεόδωρος ο Πάγκαλος. Σε παρακαλώ τώρα, να σου πω κάτι, δεν θέλω να λερώ στο στόμα μου. Σε παρακαλώ τώρα. Είπε λοιπόν ότι ένας ηλίθιος λαός είναι επικίνδυνο να κάνει δημοψήφισμα. Ηλίθιος είναι ο λαός που σε ψήφιζε τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, άσε με τώρα, δεν θέλω να φύγουμε σε λάθος μονοπάτι. Άσε με, ειδικά με τέτοιους τύπους. Απλά να ξέρουμε τι έχουμε και ποιοι είναι αυτοί που μας λένε και μας καθοδηγούν. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο Πάγκαλος, φίλε. Πραγματικά, θλιβερό. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the boy. Γεια χαρούκλες. Είσαι ο... Αυτός, 1-0. Όχι, δεν πάει έτσι, φίλε. Όχι. Έτσι πάει, ρε φίλε. Είπα, είσαι ο... Και είπα αυτός. Όχι, η απάντηση στο αυτός είναι ποιος είσαι, αυτός. Είμαι ο Νίκος ο Παραδέκα. Αυτός, 1-0. Αγόρι μου. Τι κάνεις. Καλά, αδερφούλη, δόξα τω Θεώ. Καλά. Να σε ρωτήσω, ρε, κάτι. Βεβαίως.
ας πούμε, τη Δευτέρα, την Τρίτη, ο Άκης βγήκε. Τη Δευτέρα, την Τρίτη, ο Άκης. Ναι, που είχες εκπομπή, βγήκε να μας πει πώς ήταν το κλίμα εκεί στην Κέρκυρα. Βγήκε, πώς... βγήκε, βεβαίως βγήκε, την Τρίτη. Κανονικά. Δεν τον άκουσα, ρε παιδί. Κανονικά, φίλε. Το κλίμα που. Κανονικά τα πάντα, τα πάντα. Τους μέτρησε κιόλας. Εννοείται, φίλε. Ήταν εκεί ο άνθρωπος και κανονικά. Δεν θέλω. Μέτρησε κιόλας, είπε το κλίμα. Τα πάντα, πάντα, όλα, φίλε. Τα πάντα, τα πάντα. Άπρεπε να έχουμε άποψη, ρε παιδί. Τα πάντα, τα πάντα. Είναι πολύ σημαντικό, φίλε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάποιον που είναι εκεί έτσι και να μπορεί να μας μεταφέρει σαφή εικόνα. Ξεκάθαρη. Κρυστάλλινη. Έχουμε ένα δικό μας παιδί που μας περιγράφει το κλίμα. Φωνάξε αρκετά, είχε κρύο, είχε τρικυμνία. Βεβαίως, τι μποφόρ είχε, τι μποφόρ. Τι πλοιάριο ήταν, Φεριμπότ, Brian Ferry. Τα είπε όλα, ε. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Α, είναι από αυτούς που τους χτυπάνε άλλους για να μιλήσουν και αυτούς το χτυπάνε για να σταματήσει να μιλάει. Αυτός είμαι εγώ βασικά. Καλά, αυτό εντάξει. Το λέει όλη η κοινωνία αυτό. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Μου έγραφε στην έκθεση η δασκάλα η Γερμανίδα. Γράφαμε έκθεση και έφευγα, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Δηλαδή, μυθιστόρημα. Και μου έβαζε δίπλα. Τι δουλειά θα κάνεις, θέλω να ξέρω. Μιλάμε τώρα τρίτη δημοτικού πρόσωπο Γερμανίδα, φίλε, προσέγγιση, τελείως γκεμπελίστικη. Θα ήθελα να ξέρω τι δουλειά θα κάνεις όταν μεγαλώσεις που φεύγεις τόσο πολύ από το θέμα. Με κακία τον Έλληνα, φίλε. Δηλαδή, έγραφα έκθεση σε άπτες στα γερμανικά, αντί να πει μπράβο το αγόρι αυτό που μιλάει μια δεύτερη γλώσσα και μιλάει σαν δεν τον καταλαβαίνεις ότι είναι Έλληνας. Με κακία μου έγραφα από κάτω τι δουλειά θα κάνεις. Μωρή, να τη δουλειά κάνω. Έλα να με βρεις που είσαι, μωρή Μεργελία. Ναι. ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στον Αντώνη. Αντώνη, δεν είναι σήμερα γιορτάζει. Βεβαίως, Ηρία Αντωνίου. Πρώτα απ' όλα. Ναι, ναι, σήμερα γιορτάζει και ένας καλός φίλος, ένας Αντώνης. Θα πω χρόνια πολλά. Μαζί του δουλεύαμε το 98-99 σε ένα ραδιόφωνο της πόλης εκεί κοντά στη Βούλγαρη. Ο Ρέμος. Επίσης. Όχι, λέω, γιορτάζει και ο Ρέμος σήμερα, λέω. Γιορτάζει, λέει, και ο Ρέμος. Ναι, ναι, καλή του ώρα. Ο Αντώνης ο Παπαϊωάννου, ο φίλος μου. Βέβαια, βέβαια. Ο Αντώνης ο Τσακαλέας. Βεβαίως, τον είπαμε και τον Τσακαλέας, Παοξάκη. Τον είπαμε, τον είπαμε. Και τον Αντώνη, τον φίλο μου, θα τον δώσω, γιατί ήταν πολλά χρόνια βέβαια. Πολύ καλή φίλη. Είμαστε και το χεράκι. Έτσι, έτσι, έτσι. Ο Αντωνάκης. Αυτά, ήθελα να σου πω ότι το Σάββατο έρχεται και η Κυριακή. Αλίμονο. Πρώτη σε αυτό το διάστημα να έχει καλή συμπεριφορά. Βεβαίως. Για σένα το λέει, έτσι. Όχι, 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 λέω για τον Ιχολύπτη, ξέρει αυτό. Δεν ξέρω κανέναν Ιχολύπτη εγώ. Εγώ ξέρω ότι θα έρθει το Σάββατο και η Κυριακή. Βεβαίως. Αποκλειστικά μόνο εδώ, κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Παραδέκα, μόνο εδώ το ακούσατε αυτό, ότι έρχεται το Σάββατο και η Κυριακή. Να ξέρετε, πουθενά. Το Σάββατο και η Κυριακή. Πόντος. Το νου σου. Ευχαριστώ που με ακούτε. Μπορείτε να με χειροκροτήσετε αφού κλείσω. Βεβαίως. Σε αποθεώνουμε. Περιεκτικός και γλαφυρός. Καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Κοίταξε. Θα ήθελα να σου πω το εξής, φίλε, χορηγέ γιαουρτίου, επίσημος χορηγός γιαουρτίου της εκπομπής. Στράτο. Αν νομίζεις ότι δεν είσαι εσύ, πρέπει να το δεις. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το θέμα. Είμαι εγώ, ποιος είμαι. Είμαι το center back που δεν είναι τα κορδόνια του center, τι γίνεται. Αυτό πρέπει να το δεις. Έχω μια αμφιβολία, φίλε, δεν ξέρω. Έχω μια αμφιβολία. Τριν, έχω μια αμφιβολία. Χαίρομαι που μιλάς. Ναι, ναι, και εγώ χαίρομαι που μιλάς. Φοβερά πράγματα μας έχεις πει σήμερα. Συμφωνώ με τον πρώτο ακροατή που πήρε τηλέφωνο. 8 και μισή. Ναι, 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 το πρώτο, τον πρώτο. Τι είχε το πει. Τι είχε πει. Πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή γενικά είπε... Περιεκτικός. Το... Ο πρώτος που είχε βγει φανταστικός σήμερα ήταν πραγματικά καταιγιστικός. Συγκλονιστικός. Θα ξαναπαίξουμε, να ξανακούσουμε λίγο τη δήλωσή του. Μου δίνεις λίγο, την έχουμε ηχογραφημένη. Πάμε λίγο να ακούσουμε τύπο πρώτος ακροατής σήμερα, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά μαζί, φτάνει, δεν χρειάζεται άλλο, μας αρκούσε αυτό. Νομίζω, να σου πω κάτι, επηρέασε σήμερα όλη τη ροή της εκπομπής, φίλε, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Είναι ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο. Να πούμε ότι θα το κάνουμε και σποτάκι αυτό. Και, εντάξει, τι να πω, μετά όταν βγαίνει ο ακροατής, ρε παιδί μου, και έχει επιχειρήματα, χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Έτσι. Είναι βέβαια λόγω της ημέρας, λέει ο Σωτήρης, ήταν ο Βουβαντώνης. Δεν γίνονται αυτά. Στράτε, αυτά έχεις να πεις. Νομίζω ότι είσαι ξεκάθαρος. Γενικά έχω έτσι. Να πω
ότι κάνουμε ένα λάθος, πιστεύω, να πούμε, ότι βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι ή τι θέλουν οι άλλοι. Παράδειγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε αυτόν, ζήτησε τον άλλον, ζήτησε τον άλλον. Εμείς κανονικά δεν θα έπρεπε, ας πούμε, 25 του μηνός, τα Χριστούγεννα, να έχουμε εδώ πέρα τους παίκτες που θέλουμε. Σωστό. Αυτό θα έπρεπε. Έτσι δεν είναι. Αυτό θα έπρεπε. Τώρα, εντάξει, δεν είναι εφικτό αυτό. Δικό μας είναι το λάθος. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο, τι υπάρχει. Εσύ υπάρχει ένας μολέτο και έχουμε πέσει τα πόδια του, ας πούμε. Δεν είναι ωραίο όλο αυτό και έτσι όπως έγινε. Δεν είναι ωραίο. Επενέσαμε τη στάση της ομάδας να μην πάει να κάνει ύπουλο χτύπημα βάζοντας τον παίκτη να κάνει προσφυγή. Μ' αρέσει αυτό. Είναι ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε ίδιοι με τους άλλους. Αλλά αυτό το λάμψη και καλημέρα ζωή, αυτό το σύριαλ, το πώς χειρίστηκε, γιατί υπάρχει υπεύθυνος και λέγεται Λούμπος Μίχελ. Τον αποθεώσαμε όταν έκανε καλά πράγματα, τον χειροκροτήσαμε, τον επενέσαμε. Ξαναλέω συνέχεια. Η περίπτωση Μάτος για μένα είναι πολύ χαρακτηριστική. Έτσι, λέω παράδειγμα. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει 17 Ιανουαρίου. Θα έρθει ο άλλος, ας πούμε, στις 18. Θα κάτσει και ένα μήνα, ας πούμε, μέχρι να προπονηθεί. Θα έχει πάει μέσα Φεβρουαρίου ή τέλος Φεβρουαρίου. Και δεν θα το χρησιμοποιώ στα 5 παιχνίδια να τον κάνω. Τι ρε φίλε. Τι να πω. Και να το χρυσοπλήρωσα κιόλας. Όχι μόνο θα τον έχω για 5 παιχνίδια και να το χρυσοπλήρωσα κιόλας. Όχι ρε φίλε. Κάπου κάνουμε κάτι, κάνουμε λάθος. Εμείς κάνουμε κάτι λάθος. Εμείς. Βεβαίως. Όχι, φίλε, ο άλλος σήμερα που είναι μια ανάσα ο Μολέδο και έχει ζητήσει λεφτά. Τον Κωνσταντινίδη, τον Γκάτσε, τον Μιστακίδη. Δηλαδή, παιδιά, μου αρέσει και εκείνη η πλατεία έξω από το Λευκό Πύργο. Ναι. Μήπως να μου κάνατε μια αντίστοιχη έξω από τη Λεωφόρο να έχω ένα Λευκό Πύργο να τον βλέπω, παιδιά. Εμείς πάμε και λέμε αυτό και αυτό είναι. Θέλεις. Αν δεν θέλεις, σύ και με κατάρφιλε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να είναι δηλαδή πολύ πιο περήφανο το όλο πράγμα, ρε παιδί μου. Έτσι. Απλά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τώρα το γυρίζω και κάπου αλλού, ας πούμε, με το τώρα που είναι επίκαιρο και η Μακεδονία. Κάνουμε ακριβώς και με τη Μακεδονία. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, ζητάνε οι άλλοι το όνομα. Ναι, αλλά εμείς τι κάνουμε όμως. Ας τι κάνουν οι άλλοι, τι θέλουν οι άλλοι. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς καθόμαστε να πούμε και κοιτάμε τον άλλον, το δικό μας εδώ πέρα που αποκαλεί, το δικό μας το δήμαρχο που αποκαλεί τους άλλους Μακεδονία. Ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα για τον δήμαρχο. Εδώ γίνεται, χάνεται η ιστορία όλη, καίγεται ο τόπος και το καημός του είναι να πάει σε οίκο ανοχής, να κάνει συνέντευξη και να μας πει ότι παίρνει ερωτικά σκευάσματα. Καταρχήν, τι μας νοιάζει. Τι μας νοιάζει αυτό το πράγμα. Θεωρείς ότι προσφέρεις έτσι στην πόλη. Θεωρείς ότι προσφέρεις με το να, αυτή τη στιγμή με αυτή τη συνέντευξη και λέγοντας μόνος σου πρώτος αναφέροντας τους γείτονες με αυτό το όνομα. Τι να πω. Μεγάλη απογοήτευση, θλίψη, για να μην πω χειρότερα τώρα. Από την άλλη, να πούμε, βγαίνει και λέει ότι αν γίνει το συλλαλητήριο, ας πούμε, για τη Μακεδονία θα είναι κατάτιστο. Και δεν είναι κατάτιστο, ας πούμε, το ότι μαζεύει κάθε χρόνο εδώ πέρα και τους κάνει παράδειγμα. Μα τι να πεις τώρα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ πολύ. Τέλος πάντων. Καθόμαστε και τον ακούμε. Εμείς ξέρουμε, δεν φταίει κανένας άλλος. Εντάξει. Τραγικό, φίλε. Είναι τραγικό. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Έγινε, Στράτε. Ζούμου σου, αδερφέ. Φιλιά πολλά. Δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον Μπουτάρη, δεν τον ψήφισα ποτέ. Αλλά πραγματικά είναι τουλάχιστον απογοητευτικές οι δηλώσεις του και οι στάσεις του. Και εχθές έγινε φασαρία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμένα λέει, με δείχνει το CNN. Σε δείχνει το CNN γιατί όταν δίνεις μια συνέντευξη σε οίκο ανοχής, φυσικά θα σε δείξει το CNN. Ή όταν βγαίνεις δήμαρχος αυτής της πόλης που βλέπεις ότι εδώ πέρα δίνουμε μια μάχη εξωτερικά και τρυπάς από μόνος την όλη ιστορία, ονομάζοντας τους γείτονες έτσι όπως τους ονομάζεις, που δεν κάνουν ούτε καν θέλουν να κάνουν αναπαραγωγή της κουβέντας. Με δείχνει το CNN. Θέλουμε ένα δήμαρχο να βρίσκεται δίπλα στην πόλη και να αγωνιά για αυτή. Όχι να κάνει συνεντεύξεις στα πρωτοσέλιδα για το τατουάζ, για το σκουλαρίκι ή για το κρασί ή για την gay parade ή για το ότι πήγε σε οίκο ανοχής, χρησιμοποιεί ερωτικά σκευάσματα. Να ρε φίλε, τι χρησιμοποιείς, τι μας νοιάζει. Αυτός είναι ο ρόλος του δήμαρχου. Δεν θέλουμε, έναν δήμαρχο ο οποίος είναι, να πούμε, φίρμα. Ο προηγούμενος έφαγε, έσκασε, σκάσανε. Έτσι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι ένα αιώνιο πλεονέκτημα. Το ότι ο άλλος, να πούμε, έφαγε, σκάσανε, φάγαν όσα μπορούσανε, κατακλέψανε, ότι ο επόμενος έτσι δεν εγκλέβει αυτός όμως. Σοβαρά, ρε παιδιά, αυτό είναι δηλαδή πλεονέκτημα. Θα έπρεπε το αυτονόητο, λέμε, το αυτονόητο. Δεν είδα να βοηθήσει την πόλη σου τώρα. Δεν είδα να δείξει πρώτος ευαισθησία. Αλλά μάλλον ούτε σε νοιάζει, μάλλον έχει άλλο πράγμα στο μυαλό σου. Το πώς θα έρθει ο Τούρκος τουρίστας, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει δηλαδή μόνο. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί.
Παναγιώτης Consortium. Τι έλα ρε Consortium. Έλα, καλή χρονιά, δεν είπαμε, έχω καιρό να πάρω. Τι κάνεις, εγώ, καλά είσαι. Δόξα το Θεό. Εδώ μας λοιπόν, κοίταξε, ανεβάζουν το αίμα στο κεφάλι κάποιοι. Επειδή έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις ψυχιατρικές ψυχολογικές σου ικανότητες, θέλω να μου λύσεις ένα δίλημα, μάλλον τρίλημα. Την Κυριακή, μ' ακούς? Σ' ακούω, σ' ακούω. Λοιπόν, όταν Κυριακή... σας διακόπτω, γιατί με διακόπτεις. Όταν δεν μιλάω, με ακούς ή έπεσες. Okay. Γιατί δεν με διακόπτεις. Έλα, λοιπόν, έλα, φλάκα κάνω, έλα. Την Κυριακή πάμε συλλαλητήριο, γήπεδο ή γήπεδο και το κάνουμε συλλαλητήριο. Πάμε συλλαλητήριο. Μια μισή ώρα είμαστε εκεί. Ναι. Έτσι. Δύο και μισή, τρεις παρά και μετά κομβόι. Με το πόδι, με το μηχανάκι, με το αυτοκίνητο, με το 14. Κάποιος είπε κάτι πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να το κάνω μια ώρα αργότερα. Αυτό θα ωφελούσε όλους. Μήπως δεν θέλουν κάποιοι από κάτω. Μήπως δεν θέλουν. Γιατί πολύ απλό είναι να πούνε παιδιά, τι 4, 5 το μάτς. Βέβαια. Γιατί να γίνεις στις 3, να γίνεις στις 4. Γιατί να γίνεις. 3 ώρα είναι το μάτς την Κυριακή. Δύο το συλλαλητήριο. Ας το κάνουν 4 και 4, 4,5. Τι. Εδώ έχουν κάνει άλλα κι άλλα, ρε φίλε. Πάνε να κάνουν λίγο κάπτορα. Με δουλεύεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βρακή δεν έχει ο κόλος μας, λουλούδια θέλει ο μπίπιπ μας. Λίκαπ, αυτό μας μάρανε, ρε φίλε. Δηλαδή, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, ρε Consortium. Λοιπόν, δύο πραγματάκια ακόμα. Μπουτάρης, πριν να αρχίσει να λέω, μπορείτε να έρθει να μαζέψει τα σκουπίδια εδώ μπροστά από το σπίτι μου καλύτερα. Γιατί αυτή τη δουλειά που, για την οποία ψηφίστηκε, ούτε αυτή μπορεί να κάνει. Τέλος πάντων. Για το Μίχελ ήθελα να πω, διάβασα προχθές στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρεις, μ' αρέσει αυτό. Ναι. Μια έλεγε η Παλαιά Διαθήκη για τον Μίχελ. Ναι, ναι, ναι. Λέει κάπου μια ρίση. Μα ναι, θεκέλ φαρές. Ξέρεις, σημαίνει. Τρεις παίχτες Γάλλοι από τη Ρεν που θέλουν να δώσουν αντάλλαγμα αντί για τον Μπρίγιοβιτς. Όχι. Σημαίνει εμετρήθης, εζυγίστης και ευρέθης ελλιπής. Ή αλλιώς και τρως και ψεύδεσαι. Ναι, αλλιώς παραμπούλο να τελειώνουμε δηλαδή. Φιλιά! Γεια σου Consortium! Γεια σου Consortium! Τι λέει Χρυσά? Βάλε και μια σουίτα από το Μακεδονία Παλάς. Βάλε και λίγο από την Έμεση Ήβρια. Βάλε! Βάλε Κριστέφανε! Βάλε Κριστέφανε! Βάλε και τον Λευκό Πύργο! Ναι, βάλε! Θα το κάψουμε Κριστέφανε! Ναι, βάλε και σαλάμια! Βάλε και πίτσες! Βάλε και γύρους! Βάλε, βάλε! Παιδιά! Τέλος. Είναι λάθος αυτό. Λάθος. Σήμερα αποσύρεις. Μπλέχτηκε ο Ολυμπιακός. Ας πάει, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας νοιάζει. Είναι λάθος. Συχαίνομαι μία έκφραση. Σέρνεται στη διαπραγμάτευση. Γενικά. Ότι σύρεται κάποιος στη διαπραγμάτευση. Λάθος. Κύριε Μίχελ, σέβομαι την παρουσία σου τόσα χρόνια στον χώρο της διαιτησίας. Σέβομαι το πόστο που έχεις. Σε σέβομαι και σαν προσωπικότητα. Δεν έχω θέματα. Έτσι. Και η εκπομπή χειροκρότησε και αποθέωσε εκεί που έκανες κινήσεις που ήταν ξύπνιες και ωραίες. Τώρα όμως είσαι λάθος. Λάθος είσαι που καθυστέρησες το καλοκαίρι να φέρεις τους παίκτες, που στείλωσες τα πόδια, που δεν ήθελες να έρθει ο Βιερίνια. Λάθος και τώρα. Γίνονται λάθη. Να μην τα πούμε. Τι, να χειροκροτήσουμε? Δεν έχουμε καμιά ανάγκη να πούμε ότι τα κάνεις όλα καλά. Αυτό που βλέπουμε, αυτό λέμε. Γι' αυτό μας ακούει ο κόσμος, γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο από πίσω. Αυτό. Λάθος όλο αυτό. Με ποιον? Με τον Παναθηναϊκό της φτώχειας και της ένδυας, που κάνει μέχρι και ο Κυπουρός. Είναι απλήρωτος. Που έχουν απλήρωτο και το χορτάρι. Και μας βάζουν αυτοί τώρα σε μια τέτοια ταλαιπωρία. Όχι θέλω αυτόν, ναι θέλω και εκείνο. Όχι θέλω το Μιστακίδη. Όχι θέλω αυτό, όχι δεν είναι ο παίκτης. Όχι έτσι, όχι, έτσι, όχι αλλιώς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα Γιώργο Κόρο. Έλα θάνατε. Έλα θω. Έλα, 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 έλα. Παίξει, παίξει. Πάμε γραμμούλες. Εδώ είμαστε. 2310-287-888. Εννοείται ότι δεν συζητάμε για την ποιότητα του ποδοσφαιριστή, του Μολέδο. Εννοείται ότι θέλουμε να έρθει, ναι. Λέμε ότι είναι λάθος έτσι όπως έγινε. Λάθος που μπήκαμε τέλος πάντων σε αυτό το σύριαλ και σε αυτή την περιπέτεια. Μακάρι να τελειώσει σήμερα το θέμα. Εσίως τουλάχιστον να πούμε ότι, ναι, ταλαιπωρήθηκε όλη η κοινωνία, αλλά ήρθε ο ποδοσφαιριστής. Μου γράφει και θέλω να το διαβάσω, είναι σημαντικό. Για τον Κέσερου ή Κεσέρου, τον Ρουμάνο στα 31, είναι αυτό που λέγαμε. Ένας παίκτης ταχύς, ένας παίκτης άλλο σουλούπι, κοντοκόλλης, ένας παίκτης διαβολιστής που έχει τον γκολ, έχει την έκρηξη, είναι άλλο στυλ. Αυτός ο οποίος λέγεται ότι θα έρθει για την επίδεση. Διαβάζω το μήνυμα του Τριαντάφυλλου του Κουτσουρίδη, του φίλου μας, που ζει εκεί στην Ρουμανία και μας λέει: φίλε, θα σου πω κι εγώ ότι δεν θέλω να πουληθεί ο Πρίγιοβιτς. 13 μάτς πριν το πρωτάθλημα, εννοείται φίλε, τα έχουμε πει αυτά, θα είναι ένα έγκλημα που θέλουμε όλοι. Θα σου πω όμως κάτι για τον Κέσερου.
Δύο λόγια. Ήμουν αραβωνιασμένος στη Γαλλία 7 χρόνια και ζούσα στο Λιμπούρν. Εκεί ήρθε ο Κλαούντιο, 21 έτους, και έκανε παπάδες. Ήταν στη Β' Εθνική τότε η Λιμπούρν, η πόλη αυτή που είναι που βγάζει τα τρία πιο ακριβά κρασιά του κόσμου. Λοιπόν, μου γράφει εδώ πέρα τα κρασιά. Δεν έχανα μάτς ομάδας. Από τότε παρακολουθώ τον παίκτη. Έχω χαλάσει πολλά πληκτρολόγια να γράφω πάρτε τον. Εδώ και 3 χρόνια. Θυμάμαι, φίλε, που έγραφες για έναν παίκτη που είχες δει στη Γαλλία, για τον Ρουμάνο. Δεν θυμόμουν ότι ήταν αυτός όμως. Λοιπόν, και χάρηκα χθες που είδα δημοσίευμα, δημοσίευση ότι ενδιαφερόμαστε. Μακάρι, αριστερό, δεξί σουτ. Δύναμη και ταχύτητα. Τρίπλα, επαφή με το δίχτυ, επαφή με τα δίχτυα σε κάθε αγωνιστική. Με λίγα λόγια, παικταράς, φίλε. Τη μετράω πολύ τη γνώμη σου, γιατί τον είδες από κοντά και τον ξέρεις. Ματάκι χορταράκι γι' αυτόν. Θέλουμε τουλάχιστον εκεί μπαμ μπαμ να τελειώσει η ιστορία με τον επιθετικό. Αν έρθει και αμυντικό χαφ, να τελειώσουμε τον αμυντικό χαφ και να πάμε προσιλωμένοι να τελειώσει η ιστορία αυτή. Έτσι, να κλείσει θετικά τουλάχιστον, παρά την καθυστέρηση, το θέμα του Μολέδο. Απλά αποδείχθηκε πάλι τι τύποι είναι αυτοί. Δεν τους πήραμε τον παίχτη με προσφυγή. Βλέπεις. Και ξαναλέω, μήπως υπάρχει δάκτυλος άλλος από πίσω. Ένα τηλέφωνο είναι. Αυτή είναι τα κύμη, είναι φιλαράκια μεταξύ τους. Τα βρήκανε σε όλα. Του είχε πει, άκουσε, μη δώσ' τον παίχτη εκεί. Ζήτα αυτό, ζήτα εκείνο, ζήτα το άλλο και θα τον πάρω εγώ τον παίχτη. Θα στον πάρω εγώ τον παίχτη. Ή τι είναι να τον πληρώσει τον παίχτη για να μην κάνει προσφυγή. Τόσα, θα στα βάλω εγώ. Ξέρουμε ότι μπορεί να μην έγινε έτσι. Δεν το ξέρουμε. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Κάερε στα περμητίδο λεβεστάσκε εσωπλικατόριο. Έτσι. Πού σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Αλήθειες λες. Αλήθειες. Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Πραγματικότητα. Κουφάλα νεκροθάφτη. Δεν σε υπολογίζω ποτέ. Και άντε παρά τα μίσυχο. Αγόρι μου. Άντε παρά τα μίσυχο. Ρε Κωστή, πόσο ανοργανωσιά υπάρχει. Όπως είπε και κάποιος ακροατής ή εσύ το είπες, από τα Χριστούγεννα έπρεπε οι τέσσερις μεταγραφές να ήταν εδώ πέρα. Για να παίζουν αυτά τα παιχνίδια τώρα που χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζεται να χάσουμε ούτε μισό βαθμό πλέον από εδώ και πέρα. Όλα ντέρμπι είναι τα παιχνίδια. Τι κάνουμε, δηλαδή άλλη εναλλακτική λύση δεν είχε. Δεν μίγες. Σε αυτόν κρεμάστηκες μονάχα. Δεν είχε, δηλαδή. Τι έχουμε εκεί πέρα και παίρνει στα 50-60 χιλιάρικα το χρόνο. 50 είναι 60, 60 πρέπει να είναι. Τόσα λεφτά, ξέρεις τι θα πει. Μπερδεύεσαι. 60 το χρόνο. Μήπως είναι κανένα 30 το μήνα. Νομίζω, τι, ναι. Τι 60 το χρόνο. 60 το χρόνο. Τι μου λες τώρα. Γιατί δεν είπες, γιατί κάνεις λάθος, ποιος παίρνει να σου πω αυτό σε ένα το πρωί όταν ξυπνάω πίνω γάλα με κακάο, με περιμένετε στη γωνία. Και πιο πολύ οι φίλοι μου, οι πιστοί, οι ακροατές 15 ετίας. Ξυρίστηκα, ναι. Ναι, επιτέλους. Σε είδα την Κυριακή και φοβήθηκα. Θλιβερό, όλοι μου λέγανε πώς είσαι έτσι, τι ώρα σε βλέπω. Καλά, πώς είσαι έτσι με τα γένια. Ναι, αλλά είσαι πιο όμορφο. Είσαι πιο όμορφο. Καλά τώρα, εντάξει. Είσαι πολύ πιο όμορφο. Λοιπόν, άφησε και ο άλλος, είναι, και ο άλλος άφησε γένια. Είναι δυνατό να ταλαιπωρούν τον κόσμο του ΠΑΟΚ μέχρι τις 17 Γενάρη. Είμαστε η μοναδική ομάδα, όποτε γίνονται μεταγραφές, να περιμένουμε Παύλε, το παραπέντε να φέρουμε Παύλε, και να τον περιμένουμε τέτοιες εβδομάδες να ετοιμαστεί. Τουλάχιστον έκλεισε ο άλλος. Αυτό έχει σημασία. Ήρθε ο άλλος, εντάξει, κάνει προπονήσεις και σε 3 εβδομάδες θα είναι έτοιμος, σου λέει. Άρε, δε σε βάλε. Γιατί άρε, μου τον έφερες πριν ένα μήνα. Όχι αυτός, όχι ο Αζεβέδο. Για ποιον να λες. Για αυτόν ένα μηδέν. Μα μου, άρε, πάλι μου την φόρεσε. Καλά, εντάξει. Σ' αγαπώ πολύ. Και εγώ σ' αγαπώ. Αγόρι μου. Τι είναι καλά. Αγόρι μου γλυκό. Έχει βάλει λόγο στο μυαλό σου με το ποιος αυτός. Τι έχω βάλει, άσε τι έχω βάλει.
Δεν τη λέω ούτε, δεν τη λέω ούτε στο σπίτι την κουβέντα. Εσύ μέχρι και η γειτονιά σου σε φοβάται, ρε, πω να σε πούνε ποιος αυτός. Αλήθεια λες, αλήθεια. Τα μαθαίνουμε τα νέα, μη στεναχωριέσαι, δεν ξεφεύγεις με τίποτε. Αλήθεια. Κάπου θα σε τσακώσω, δεν μπορεί. Όχι απλά θα με τσακώσει, αυτός που θα με τσακώσει πιστεύω θα αλλάξει. Θα πανηγυρίσει καλά το εγώ τι. Εγώ θέλω να σε τσακώσω και να πάρω ένα τραπέζι να πάω. Τι τραπέζι, αυτός που θα με ξεγελάσει και θα πω ποιος για να πει αυτός ένα μηδέν, έχει τριήμερο στις Θερμές, κρασιά αμπελόης, τραπέζι στη Λαδόκολα, τραπέζι στο όλα στα όρθια, τώρα... κρέατα για ένα μήνα. Τι άλλο. Καλά τα λες, αλλά ο άλλος δεν την έκανε έτσι. Έτσι, δυστυχώς δεν την έκανε. Φιλιά, την καλή έκανε. Προσπάθεια στο 90, αλλά... Φιλιά, γεια σου Παύλε. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Πάρα πολύ ωραία τα είπε ο φίλος. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Γεια σου. Τι φτιάνς. Αβαντέα, αβαντέα. Δόκτορ. Δεν παίρνει. Κομμός αβά. Δεν παίρνει πολλό, ε. Δε... Χάθηκα μαναντίπρα. Ομάδα μπάσκετ. Βελγική είναι η αντίπ. Γαλλική. Γαλλική. Η Χάθηκα μαναντίπ. Πώς λέγαμε ρε παιδί μου. Μπράβο Πάοκ. Σκόντα Ξάνθη. Η Χάθηκα μαναντίπ. Που στα καρδετσιανά σημαίνει χαθήκαμε εντελώς. Χάθηκα μαναντίπ. Ή μπορείς να πεις άλλο. Ρε το φάγανε το τύρο από φυλακιά. Αυτός είναι, πιστεύω είναι Αρμένιος Χαθ που παίζει στο Αζερμπαϊτζάν. Δανικός. Από την Κίκυρος Όφενμπαχ. Σάκη, σήμερα το πρωί δεν μ' άρεσε ο δευτερόλογος. Ο δευτερόλογος. Ναι, μας μπρίζωσες με το μολέτο. Φτάνει. Φτάνει με το μολέτο. Φίλε, εδώ ξέρεις. Μας μπριζώνουν τα site από Αθήνα και πράγμα... Δεν πρέπει να πούμε ότι είναι λάθος ο τρόπος. Δεν πρέπει να το και πω. Πού ξέρουμε ότι ασχολούνται ή σταμάτησαν. Πού ξέρουμε εμείς τι. Ναι, ότι δεν το σταματήσαν. Τι σταματήσανε. Το μολέτο. Δεν σταματήσανε αφού ξαναπήγε χθες εκεί. Ξαναπήγε εκεί ο δικός μας χθες και ήταν πόσες ώρες. Ναι, αυτό το έβγαλε το hot dog. Ποιο hot dog, ρε. Ας το hot dog. Εδώ, σου λέω, ήταν κάτω. Δεν είναι αυτό, δεν είναι από ένα site μόνο. Ήταν κάτω εκεί. Τέλος πάντων. Τράβηξε πολύ ιστορία. Επειδή είμαι ΠΑΟΚ, έτσι. Και σαν ΠΑΟΚ πρέπει να λειτουργώ, όχι εγώ προσωπικά, επειδή είμαστε. Ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει τελειώσει το θέμα με συνοπτικές. Ειδικά που απέναντι είναι αυτοί που πραγματικά αυτή την εποχή δεν έχουμε αντίληψη να κλάψουν. Έτσι. Εγώ με το που αρχίσα να λένε ότι αυτόν τον παίχτη θέλουν αυτόν, θέλουν δανεικό και τέτοια, λέω αυτό το έτσι. Ζήτημα είναι τελειωμένο και μας μπριζάρουν από εκεί χαμουτζίδες. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω. Που, πρόσεξε, ο Χατζερίντη που περιμένει δεν είναι κατώτερος παίχτης σε καμία περίπτωση από τον Μολέδο. Να το πούμε και αυτό. Να το πούμε και αυτό. Τέλος πάντων. Ότι μου Μουστακίδης θα πάει να παίξει μπάλα στον Παναναϊκό. Ή ο Κάτσε. Δεν θα έπρεπε. Ο Μουστακίδης. Ο Κάτσε θα πάει. Ο Μουστακίδης. Εγώ το Μουστακίδη. Ο Μουστακίδης μπορεί να μου δώσει ένα γκολ. Ένα που μπορεί να μου δώσει το πρωτάθλημα. Γιατί να τον στερηθώ. Ένα εγώ σου λέω μπορεί να βάλει. Σε μια αγωνιστική που δεν θα έχει, θα είναι 0-0 και θα χάνω το πρωτάθλημα, μπορεί να μπει ο Μουστακίδης και με ένα σούτ έξω την περιοχή να μου δώσει ένα γκολ. Γι' αυτό το ένα. Θα πεις υποθετικά, μιλάς τώρα, είναι επιστημονική φαντασία. Όχι, υποθετικά, ρε φίλε. Αν φύγει, είναι βέβαιο ότι δεν θα το έχω αυτό το ένα γκολ από τον Μουστακίδη. Είναι βέβαιο. Άρα εγώ δεν θέλω να φύγει. Δεν θα έπρεπε να μπει. Θέλω πάγκο που να μην γκρινιάζει. Αυτοί δεν γκρινιάζουν. Ούτε ο Μουστακίδης. Θέλω παίκτες που όταν μπαίνουν μέσα, 5 λεπτά, 10, 20 όσο μπαίνουν, να δίνουν την ψυχή τους. Ο Μουστακίδης είναι τέτοιος φίλε. Λιώνει μέσα στο γήπεδο όταν μπαίνει. Τελείωσε. Θα έπρεπε χθες με το που αναφέρθηκε το όνομα από την πλευρά του Παναθηναϊκού να πούνε ψτ, κόβουμε εδώ τη διαπραγμάτευση. Αυτά τα λεφτά, αυτός ο Κάτσε, ο Κωνσταντινίδης, γεια σας. Πληρωμένοι, θέλετε. Καλώς. Δεν υπάρχει Μουστακίδης. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Και ας πάει όπου θέλει ο παίκτης. Γιατί εγώ υποψιάζομαι δάχτυλο άλλο από πίσω. Εγώ υποψιάζομαι ότι θα έρθουν άλλοι παίκτες. Τι να πω. Άλλοι παίκτες, το οποίο δεν ακούγονται. Έγινε. Δόκτωρ. Καλά, ευχαριστώ που άντε καλά. Σε φιλώ. Γεια σου, δόκτωρ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Άντε. Έλα, καλό στο κορίτσι. Καλημέρα. Έλα, του Λάρα μου, έλα. Τι έγινε, ρε παιδάκι μου.
Χρόνια πολλά στους Αντώνηδες και α, στο γιόκα. Να χαίρεσαι το γιόκα σου, βέβαια. Να είστε καλά που το θυμήθηκε. Να τον καμαρώνεις, να τον αγαπάς. Τον καμαρώνω. Να σε αγαπά κι αυτός, να είναι γνήσιο παλικάρι. Χαίρομαι που συναντήθηκε με τους γαμπρούς στο Κάρντιφ. Ναι, ναι, βγήκε με τις κυρίες Ελένης τον γαμπρό τον ένα, τον Έλληνα. Μπράβο. Ήταν προχθές, πήγαν και καφεδάκι. Πολύ χαίρομαι που γίναμε αφορμή να συναντηθούν τα παιδιά. Του λέω καλό παιδί. Τι ήταν ρε μάνα, παουξάκι είναι. Θα είναι καλός. Έτσι, έτσι. Είναι υπέροχοι άνθρωποι, τους γνώρισες κιόλας. Ελένη και τον Κώστα. Τον πήραν, αλλά φεύγαν αυτοί για Μάντσεστερ. Γνωριστήκανε. Πολύ χαίρομαι, ρε παιδί. Ζούμου σου και στην άλλη άκρη τώρα τη Ευρώπη. Στην άλλη άκρη τη Ευρώπη. Τέλος πάντων, τώρα λίγο να τελειώνω, γιατί δεν μιλάω όλη την εβδομάδα. Γιατί κάθομαι και ακούω, γιατί αν θα μιλήσω. Ενώ ήμουν τόσο χαρούμενη και θυμάσαι ότι σου είχα πει ρε Κωστή ότι ναι, ρε, έτσι γουστάρω. Δεν θέλω να πάρω έτσι παίχτη να σηκωθεί, να φύγει. Θέλω να τον πληρώσω και να τον πάρω. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει γίνει. Όχι φόσχολος, όχι λάμψη, όχι μικρή ειρήνη χαζούλα, όχι δεν ξέρω, αηδία ρε φίλε, αηδία, σου μιλάω αηδία, ποιος είσαι ρε, πάω κλεισε, πήγες μία, πήγες δύο, προχθές μαθαίνω σε πάλι κάτω, συζητάς, θες πάλι, σήμερα τι μέρα είναι, Τετάρτη, λοιπόν, αν μέχρι τόσο του μηνός δεν γίνει, άντε γεια σας, δεν σας έχω εγώ ανάγκη, εσείς με έχετε ανάγκη, όταν εγώ το άκουσα στο σταθμό εκεί στην ΕΤ, αργά το βράδυ, βγαίνει και λέει ο καημάς, αυτός είναι του Βάζελου, ναι. Αυτό λέει είναι σωτήρας, μακάρι αύριο λέει να γίνει. Και έχει τώρα δύο εβδομάδες, και άρχα μας πάνε αυτοί στο ψηλό, γιατί εμείς, δεν είναι ότι στεναχωριέται ο κόσμος, όπως είπε ο φίλος, είναι ότι ο οργανισμός πάω ρε ζηλεύεται ρε φίλε, δεν το γουστάρω αυτό το πράγμα. Σιγά τώρα μου ζητούξουν και το Μιστακίδι, ας μου πάρουν και τον Μπρίγιοβιτ, να μου ζητήσουν και τι άλλο ξέρεις τι. Και εντωμεταξύ από χθες το βράδυ, αργά, κυκλοφορεί στην Αθήνα, ότι ο Ολυμπιακός... Ότι ο Γάβρος είναι πίσω. Καταρχήν δεν είπαν. Δεύτερη ομάδα ελληνική ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο καλά, παίκτη. Τι κάνει ο Νιάου. Πες μου, ποιος είναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι. Εντάξει ρε, τι κάθεσαι ρε ψηλέλεκα εκεί. Ας σηκωθεί ρε. Άσυκο φύγε ρε ζήλ, τον ΠΑΟΚ τον οργανισμό κάνεις. Έδωσες δύο μέρες, τρεις μέρες προθεσμία. Κύριε εγώ με ΠΑΟΚ, θα σου δώσω χρήματα. Άντε γεια, πάρε πρέπει να λεμάδα σε πάρει. Μπαίνει μια υποψία τούλα μήπως. Μήπως τον έχουν ταμένο αλλού. Και πάλι μπήκαμε σε ένα δρόμο που είναι εκ των προτέρων καταδικασμένο. Μακάρι εσύ, να, έστω και με καθυστέρηση. Λάθη, πολλά βέβαια, λάθος. Εντάξει, τελείως, το είπαμε. Εντάξει, πολλά λάθη. Το ένα δεν μιλάς. Το άλλο λες δεν κάνατε. Το άλλο λες συγκρατήσεις. Το άλλο δεν ξέρω τι. Ελάτε επιλατών. Αυτός πότε θα έρθει, πότε θα παίξει. Ο άλλος ακούω, θα κάνει τρεις εβδομάδες. Εστάσου ρε Κώστα, για πόσα παιχνίδια τους πήρες αυτούς τους παίχτες. Αν λοιπόν στα παιχνίδια αυτά που τον θέλω εγώ να τους έχω, τα κρίσιμα δεν τους έχω, τρεις εβδομάδες, ο άλλος τους αναταρθεί, πότε τους πάρω τους παίχτες. Εντάξει, δεν είναι ένα πράγμα αρεσί Κώστα, ειλικρινά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Δηλαδή καμιά φορά δεν θες να μιλήσεις, λες άστα, έχεις εκεί τους βρωμιάριδες από εκεί. Δεν γίνεται να μην τα... Αν δεν πούμε τα λάθη, τότε είμαστε ανέντιμοι, τούλα μου. Όπως λέμε τα μπράβο, δεν γίνεται να μην πω τώρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι δυσάρεστο. Θα έπρεπε μια και έξω. Θέλετε, αυτά είναι. Τους σώζουμε. Τους σώζουμε, δεν πάμε να πάρουμε τον παίκτη. Τελείωσε. Δεν παίρνεις καμιλά. Πάω και σε ρε. Και αυτοί πεινάνε. Παντού χρωστάνε και πάλι θα τους κάνετε προσφορά και σου ζητάνε έτσι. Και το ωραίο ποιο ήταν. Ότι δεν θέλουν να είναι και πληρωμένοι από τον ΠΑΟΚ. Είναι και θέμα εγωισμού τώρα να πληρωθεί από τον ΠΑΟΚ. Πες το να μου το παλικάρι από την Αλβανία, πώς το λένε τώρα τα νεύρα μου. Κάτσε. Ναι, ο Κάτσε, να τον πληρώσουμε. Δηλαδή είχαν και υπερηφάνεια. Ναι, ναι, καλά. Και εσύ τι κάνεις ρε εκεί. Δώσ' τους μια ημερομηνία, είδες μια, δυο, τρεις, όχι μιλούσε με αυτόν, ναι. Όχι πρέπει να μεταβρύνουν τον Παναθηναϊκό, όχι βγαίνει ο αυτός επί καμιού κηδεία ήταν ο Κωνσταντίνο ότι μπα δεν βρήκαμε ακόμα τίποτα, μας δουλεύετε ρε. Ποιο δουλεύετε ρε, τον ΠΑΟΚ, τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Άντε ρε άχρηστε Μίχελ, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά μια εβδομάδα δεν έπαιρνα καθόλου, γιατί άκουγα τα πάντα κάτω και ήμουνα κατασυχισμένη και περίμενα να δω τι θα γίνει. Και τώρα ακούω και αυτό εχθές, ότι εδώ και μέρες κυκλοφόρησε ότι τον θέλει και άλλη ομάδα και εσύ κάτσε και βλάχα και παρακάλα, σιγά. Έλος πάντων, σιγά. Τουλάχιστον σιγά. Να τελειώσουμε ως εξής, τουλάχιστον να έχει έσει ο τέλος αυτό, έλα τουλά, πέσαμε, τουλάχιστον αυτό το πράγμα να έχει αίσιο τέλος. Παρά τη μεγάλη καθυστέρηση, παρά το ότι έγινε serial, παρά το ότι έχει γίνει έτσι.
τουλάχιστον να έχει αίσθηση για το να πει ότι εντάξει, ναι, μεν, αλλά ήρθε, έστω και καθυστερημένα. Πολύ φοβάμαι. Μην έχουμε άλλο τέλος. Μην γίνει καμιά γυριστή. Αυτά. Θέλω τελειώνοντας να πω τα συλληπιτήριά μου στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου που έχασε την πεθερά του εχθές. Πάρα πολύ ξαφνικά, πάρα πολύ απότομα, πάρα πολύ αναπάντεχα. Και εύχομαι καλή δύναμη στον Δημήτρη και στην οικογένειά του, στη σύζυγό του, στα παιδιά του που χάσαν τη γιαγιά έτσι ξαφνικά. Τι να πω. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Έρχονται τα παιδιά, μένετε συντονισμένοι. Να υπενθυμίσω, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Καλόε, νούμερο ένα εταιρεία που έμαθε στον Έλληνα την αυθεντική αλόη. Με την αλόη με μύρτιλο. Blueberry 23, 12, 200, 500, οι δύο φιάλες 49 και 90. Είναι καταπληκτική η τιμή, ειδικά για εσάς που έχετε διαβήτη, που έχετε ζάχαρο. Εγώ εδώ και αρκετό καιρό κάνω χρήση και θα σας πω τι. Παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή φυσικά. Μην ξεχνάτε, Tenda Home, κορυφαίος νούμερο 1 στην Tenda. Στην Πέργολα, στην ενδυναμική ζελατίνα, μπαμπάς και γιος. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Η αυθεντική, αυτοί που το ξεκίνησαν, η οικογένεια, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. 4-30-011 και βέβαια λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος δεν έχει φάει εκεί, τα κρεατικά χάνει. Κορυφαίος το είδος του, πεντακάθαρα, εκλεκτά, πανόστιμα όλα και βέβαια. Και βέβαια τα γλυκά του που είναι μαγεία, χειροποίητα. Στην περιοχή, στα Ελευθέρια, δίπλα στον Αγιώργη απέναντι από το Μασούτι 705-750 τη Λιβεριά. Ευχαριστώ το Σωτήρι Δασκαλάκι που στάθηκε και σήμερα. Κολόνα δωρικού ρυθμού. Αναπάντεχος, αέναος, ανιδιοτελής πάνω από την κονσόλα, αγόρι μου. Και ευχαριστώ και εσάς για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο πρώτο ο Θεός. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.